Θέλω λοιπόν πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση, για την παρουσία σας εδώ και βέβαια για τις αντοχές σας, γιατί θα μιλήσω. Θα ήθελα να καταλάβετε πρώτα απ' όλα για ποιο λόγο κάνετε τη διάλεξη εδώ. Θεωρώ ότι είναι μια περιοχή που πρέπει να γνωρίζει μερικά πράγματα, διότι την αφορούν. Το περιεχόμενο, αν θέλετε, της διάλεξης αρχικά μπορεί να σας φανεί θεωρητικό. Θα ευχαριστήσει μερικούς μαθηματικούς, αλλά πρέπει να καταλάβετε ότι οι εφαρμογές είναι πολύ σημαντικές στον τομέα της στρατηγικής και για στρατιωτικά θέματα, αλλά όχι μόνο. Θα μιλήσουμε ειδικά για το θέμα της ΑΟΣ, που έχει γεωστρατηγικές επιπτώσεις. Άρα, η δομή της διάλεξης, για να καταλάβετε, γιατί μπορεί να δυσκολέψω μερικούς και μερικές, να εξηγήσουμε τι εννοούμε τοποστρατηγική. Μετά θα εξηγήσουμε ποια είναι η χρησιμότητα των διαγραμμάτων Βορονόη. Και μετά θα εξηγήσουμε τι σημαίνει δωδεκάνησα. Γιατί νομίζω ότι έχουμε την εντύπωση ότι σημαίνει κάτι. Προς παρόν χρησιμοποίησα τρεις λέξεις, τοποστρατηγική, Βορονόη και δωδεκάνησα. Πολλοί από εσάς είναι σίγουροι ότι δεν ξέρουν τα δύο πρώτα. Περισσότερα από εσάς θεωρούν ότι είναι σίγουροι ότι ξέρουν το τρίτο. Ένα μεγάλο πρόβλημα στον καθορισμό, αν θέλετε, δομών σε έναν χώρο γεωμετρικό είναι ο εξής. Είναι πώς μπορώ να μετρήσω μία απόσταση μεταξύ δύο δομών. Όταν οι δύο δομές είναι απλώς σημεία, δεν έχουμε πρόβλημα, έχετε όλη την αντίληψη του μεσαίου σημείου, αλλά όταν οι δύο αποστάσεις δεν καθορίζονται τόσο εύκολα, διότι είμαστε σε πλαίσιο νησιών. Άρα, φανταστείτε τώρα ότι σας ρωτάω, σε όλους σας, σε ποια απόσταση βρίσκεστε από τον διπλανό σας. Και θα ήθελα μια απόσταση με ακρίβεια χιλιοστού. Άρα, ο διπλανός σας ξέρετε ακριβώς τι είναι, ο εαυτός σας επίσης, αλλά άμα σας ρωτήσουν ποια είναι η μικρότερη απόσταση που σας χωρίζει, θα δείτε ότι αναγκαστικά θα πρέπει να σκεφτείτε έναν νέο τρόπο. Γιατί? Γιατί στην πραγματικότητα πρέπει να πάρετε όλα τα σημεία σας, όλα τα σημεία του, να κοιτάξετε όλες τις αποστάσεις, το τετράγωνο και να πάρετε τη μικρότερη. Ένας μαθηματικός, ο λεγόμενος Βορονόη, θα αρχίσουμε με αυτό, στις αρχές του 20ου αιώνα σκέφτηκε μια προσέγγιση του προβλήματος και θεώρησε ότι μπορεί να εφαρμοστεί και σε χώρους πολλαπλών διαστάσεων και αυτή είναι η ιδέα μας. Εδώ εγώ θα σας παρουσιάσω διαγράμματα Βορονόη τα οποία είναι μόνο επίπεδα. Θα μου πείτε γιατί κάνω αυτή την εξειδίκευση. Είναι πολύ απλό, γιατί μετά θέλω να το εφαρμόσω πάνω σε χάρτη. Άρα, θα ήθελα στην αρχή να σκεφτείτε ότι δεν είστε Έλληνες, ότι δεν είστε στα Δωδεκάνησα, ότι δεν έχετε γείτονες, και απλώς είμαστε στο πλαίσιο ενός μαθήματος καθαρά θεωρητικό και θέλουμε να μετρήσουμε απλώς για αποστάσεις. Η ιδέα είναι ότι άμα έχετε δύο σημεία και θέλω απλώς να δω ποια είναι η περιοχή ελέγχου που ελέγχει κάθε σημείο. Αν τα δύο σημεία είναι συμμετρικά, καταλαβαίνετε ότι κανονικά πρέπει να ζωγραφίζετε τη μεσοκάθετη, εντάξει. Είναι κάτι που είναι πολύ εύκολο όταν το κάνετε με το χέρι. Απλώς πρέπει να καταλάβετε τώρα ότι ο υπολογιστής δεν το ξέρει. Άρα χρησιμοποιεί έναν άλλον άρθρο, ο οποίος είναι του τύπου Βορονόη και ζωγραφίζει αυτή τη γραμμή. Θα σας ξανακάνω τώρα αυτή την ίδια εφαρμογή. Αλλά αυτή τη φορά θα χρησιμοποιώ τον αλγόριθμο που θα τον δείτε, δημιουργεί μια παραβολή που προετοιμάζει το έδαφος και μόλις εντοπίσει τη δεύτερη δημιουργείται μια άλλη παραβολή,
η οποία δημιουργεί μια κυψέλη και η ζώνη επαφής των δύο κυψελών θα δημιουργήσει μια ευθεία. Σας το έδειξα αυτό για να δείτε ότι η τεχνική που χρησιμοποιούμε δεν έχει καμία σχέση με τη μεσοκάθετη, αλλά έχει ως αποτέλεσμα να έχει το ίδιο αποτέλεσμα. Εντάξει. Άρα, τώρα αναρωτιέμαι τι γίνεται αν βάλω ένα τρίτο σημείο. Χρησιμοποιώ λοιπόν τον αλγόριθμο του Fortune σε εφαρμογή με το Voronoi. Και τώρα βλέπετε ότι έχετε τρία σημεία. Είναι αυτό που βλέπουμε το ανάλογο της Mercedes. Έχετε ένα σημείο που ελέγχεται από τα τρία. Είναι αυτό που είναι στο κέντρο. Εντάξει. Εδώ. Και δημιουργούνται τρεις κυψέλες οι οποίες είναι άπειρες. Τα τρία σημεία ελέγχουν κάθε κυψέλη. Γιατί ασχολούμαστε με αυτό το θέμα? Πολύ συχνά τα προβλήματα που υπάρχουν μεταξύ κρατών δημιουργούνται, έχουμε την εντύπωση, σε φάση μετόπων. Το μέτωπο είναι απλώς το ανάλογο της μεσοκάθετης. Αν θέλετε όμως να κοιτάξετε τα τριπλά σημεία επαφής, μπορεί να καταλάβετε σε γενική άποψη τι γίνεται. Ας πούμε, κοιτάζετε τα Βαλκάνια. Στα Βαλκάνια παρατηρείτε ότι είναι πολύ μικρές οι χώρες. Και σας κάνω την απλή ερώτηση, γιατί στα Βαλκάνια οι χώρες είναι μικρές? Άρα μπορεί να μου πείτε ότι είναι μικρές επειδή οι πληθυσμοί που είναι στα Βαλκάνια είναι μικροί και είναι ξεχωριστοί. Το ερώτημα είναι γιατί είναι μικροί. Αυτό το ονομάζουμε εμείς στην τοποστρατηγική, θα εξηγήσω καλύτερα το πλαίσιο μετά, ότι όταν έχουμε ένα τριπλό σημείο επαφής και έχουμε τρεις μεγάλες δυνάμεις που πιέζουν στον ίδιο χώρο, αναγκαστικά στο κεντρικό του χώρου δεν μπορούμε να έχουμε μεγάλα κράτη. Άρα η εφαρμογή στα Βαλκάνια, οι μεγάλες δυνάμεις, Οθωμανική Αυτοκρατορία, Αυτοουγγρική Αυτοκρατορία και Ρώσικη Αυτοκρατορία. Είναι αυτό που εξηγεί τις τρεις μεγάλες πιέσεις. Αν θέλετε το ανάλογο, θα το δούμε και μετά με διαγράμματα τοποστρατηγικής. Στον Κάφκασο έχετε μικρές χώρες. Πάλι είναι το ίδιο, γιατί υπάρχει η Περσία, υπάρχει η Οθωμανική Αυτοκρατορία και υπάρχει η Ρωσία. Αυτά τα τρία μεγάλα μεγέθη δημιουργούν, αν θέλετε, τεκτονικές πλάκες, οι οποίες δεν επιτρέπουν στις χώρες που είναι στο κεντρικό σημείο να είναι μεγάλων διαστάσεων. Αυτό, αν θέλετε να το δείτε σε έναν άλλον τομέα που δεν έχει καμία σχέση με τη γεωγραφία, είναι η αστρονομία. Άμα κοιτάξετε τον ήλιο και κοιτάξετε και τον Δία, πάρετε λοιπόν αυτά τα δύο σημεία και μετά ζωγραφίσετε ένα τρίγωνο με γωνίες 60 μοίρες, δηλαδή ισόπλευρο από πάνω και από κάτω. Θα δείτε ότι πάνω στον κύκλο της τροχιάς του Δία υπάρχουν λοιπόν δύο σημεία. Εκεί πέρα είναι αυτό που λέμε οι τροάδες, όπου έχουμε αστεροειδείς που έχουν εγκλωβιστεί από ένα σημείο που ονομάζουμε Lagrange, δηλαδή είναι ένα σημείο όπου το βαρετικό πεδίο των δύο μάζων εξισορροπείται. Όλες αυτές οι τεχνικές ανήκουν στα δυναμικά συστήματα που χρησιμοποιούμε στη μορφοκλασματική ανάλυση. Τώρα εδώ θα δούμε με απλό τρόπο, αν θέλετε, την επιρροή. Εδώ έχουμε τρία σημεία και βλέπετε ότι έχουμε τρεις κυψέλες οι οποίες είναι άπειρες. Τώρα, αν βάλω ένα τέταρτο σημείο, εδώ, βλέπετε ότι το τέταρτο σημείο δημιουργήσε μια κυψέλη η οποία είναι πεπερασμένη. Αυτό μπορεί να φανεί μια πολύ μικρή ιδέα, όχι τόσο σημαντική όσο ήταν το προηγούμενο, αλλά αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η πίεση που δέχεται αυτό το σημείο αναγκαστικά το εγκλωβίζει σε έναν μικρότερο χώρο ο οποίος είναι πεπερασμένος. Αυτό όμως που είναι πολύ σημαντικό για μας είναι ότι αυτός ο χώρος ως τρίγωνο
βγαίνει εκτός του τριγώνου των τριών σημείων που είχαμε στην αρχή. Και αυτό σας ξαφνιάζει όταν το καταλάβετε. Η αρχή δεν μας ξαφνιάζει. Η ιδέα ποια είναι, φανταστείτε ότι έχουμε τρία σημεία που ελέγχουν κάτι. Βάζουμε ένα σημείο στο κέντρο και αναρωτιόμαστε ποια είναι η ζώνη ελέγχου αυτού του σημείου. Έχουμε την τάση, λόγω γνωστικού πεδίου, να θεωρούμε ότι η κυψέλη θα είναι μέσα στο τρίγωνο που δημιουργήσαμε. Ενώ εδώ το βλέπετε ότι μπορεί να πάει πολύ εκτός. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, κάθε φορά που κάνουμε αυτόν τον αλγόριθμο, κάνουμε μερικά πράγματα, τα οποία θα σας τα παρουσιάσω τώρα. Θα σας ξαναδείχνω ακριβώς τον αλγόριθμο, βάζοντας τώρα και τους κύκλους. Οι κύκλοι θα εμφανίζονται και θα εξαφανίζονται. Ωραία. Άρα είδατε κύκλους που δεν βλέπετε στο τέλος. Αυτοί οι κύκλοι κάθε φορά που βρίσκουν τρία σημεία δημιουργούν έναν κύκλο. Ξέρετε ότι ένας κύκλος καθορίζεται από τρία σημεία. Θα βρουν λοιπόν το κέντρο και θα δημιουργήσουν αυτόν τον κύκλο αν δεν υπάρχει άλλο σημείο μέσα σε αυτόν τον κύκλο. Αυτό για να το δείτε τώρα πιο πρακτικά, θα χρησιμοποιήσω την τριγωνοποίηση Ντελονέ. Ο Ντελονέ είναι μαθητής του Βορονόη, αρχές του 20ου αιώνα, και ιδιοθερετική μαθηματική. Συνέχισε το έργο και χρησιμοποίησε τα διαγράμματα Βορονόη με έναν τρόπο διοικό. Δηλαδή, όπως το βλέπετε εδώ, τα μπλε είναι τα διαγράμματα Βορονόη και όταν ενώνεται τα σημεία που κατασκεύασαν τα διαγράμματα Βορονόη, δημιουργείται την τριγωνοποίηση Ντελονέ. Αυτή η τριγωνοποίηση Ντελονέ έχει πολλές εφαρμογές, αλλά αυτό που έχει σημασία για μας προς το παρόν είναι ότι είναι ένα διοικό σύστημα. Δηλαδή, όταν έχω τριγωνοποίηση Ντελονέ, έχω Βορονόη. Όταν έχω Βορονόη, έχω τριγωνοποίηση. Αυτό, για να καταλάβετε τώρα τι λέμε, αν θέλετε να βάλετε πάνω σε αυτά τα τρία σημεία και μάλιστα τα τέσσερα, έναν πομπό, θέλετε να βάλετε μια κοινή τηλεφωνία και αναρωτιέστε πού θα είναι πιο δυνατό το σήμα. Λοιπόν, το δυνατό σήμα θα προέρχεται από το σημείο που βρίσκεται στην κυψέλη. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αν θέλετε, ας πούμε, να καλύψετε το Αιγαίο και θέλετε να βάλετε πομπούς και να ρωτιόσασταν ποιοι είναι οι ελάχιστοι πομποί που καλύπτουν όλο το Αιγαίο και δεν έχουν υπερκάλυψη, τότε θα ζωγραφίζετε τα διαγράμματα Βορονόη. Τα διαγράμματα Βορονόη είναι χρήσιμα και για τη μετάδοση της ασθένειας. Χρησιμοποιήθηκαν διαχρονικά για να μελετήσουμε, ας πούμε, το πρόβλημα της πανούκλας, την διάδοση της πανούκλας. Θα μου πείτε γιατί ειδικά την πανούκλα. Γιατί το χρησιμοποίησαμε σε μια παλιά εποχή, όπου δεν έχουμε μέσα του τύπου αεροπλάνα που αλλάζουν τα δεδομένα. Άρα είναι οι μετακινήσεις των ανθρώπων. Όταν κοιτάζετε πώς διαδόθηκε η πανούκλα στην Ευρώπη, θα δείτε ότι εφάρμοσε ακριβώς τα διαγράμματα Βορονόη. Γιατί ο ένας ασθενής ακουμπάει τον άλλον, ο άλλος που ακουμπάει επηρεάζει τον επόμενο, αλλά πρέπει για να ακουμπήσει ο ένας τον άλλον να μην είναι και σε πολύ μεγάλη απόσταση. Μετά, όταν είναι σε μεγαλύτερη απόσταση, επηρεάζεται από άλλον. Αυτή εδώ όλη η δομή μας επιτρέπει να κάνουμε μία ελαχιστοποίηση, αν θέλετε, ενέργειας σε έναν χώρο. Αυτό είναι αυτό που ονομάζουμε η δεξαμενή έλξης. Τώρα, τι γίνεται για να καταλάβετε πρακτικά. Εμείς θέλουμε να εφαρμόσουμε αυτές τις τεχνικές πάνω στα νησιά. Έχουμε ένα πρόβλημα πολυπλοκότητας. Στα νησιά δεν μπορούμε να φανταστείτε ότι έχετε μια δορυφορική εικόνα και θέλετε να εξετάσετε τα νησιά. Πάνω στα νησιά βάζετε σημεία. Μια ιδέα αρχικά θα ήταν να πείτε, ας πούμε, ότι ένα νησί είναι αυτό το πράγμα. Έχει νόημα να βάλω σημεία στο κέντρο? Άρα το βλέπετε τώρα εδώ σαν απάντηση και θα δείτε και την πολυπλοκότητα του υπολογισμού που απλώς είναι ένα νησί.
Άρα ξέρω ότι ξάφνεσαι μερικούς εκτός από την Τζέννη. Η ιδέα ποια είναι τώρα, είναι ότι έχουμε πάρει νησιά στην ακτή, αλλά βλέπουμε ότι το σημείο που βάλαμε στο κέντρο έχει μια κυψέλη που είναι εγκλωβισμένη μέσα στο νησί. Αυτό τι σημαίνει για τους υπολογισμούς μας, είναι ότι θα κοιτάζουμε μόνο τις ακτές, δεν θα γεμίζουμε τα νησιά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό υπολογιστικά, εντάξει, γιατί κάθε σημείο πρέπει να εξεταστεί. Μετά κάθε τριπλό σημείο πρέπει να παράγει έναν κύκλο, μετά να ελέγχει αν υπάρχει ένα άλλο σημείο και καταλαβαίνετε ότι όσα πιο πολλά σημεία βάζουμε, τόσο πιο δύσκολο είναι. Αυτό που γίνεται τώρα προς το παρόν στην υδρογραφική υπηρεσία είναι ότι χρησιμοποιεί 800 κύκλους για να καθορίσει τα σύνορα που βρίσκονται στα Δωδεκάνης. Με αυτές τις τεχνικές που θα παρουσιάσουμε σήμερα μπορούμε να παράγουμε δεκάδες χιλιάδες κύκλους για να έχουμε μεγαλύτερη ακρίβεια και αυτόματα, γιατί αυτό που γίνεται, γίνεται με το χέρι. Τώρα είσαστε λίγο προετοιμασμένοι για να δείτε μετά τις εικόνες που θα δείξω, αλλά το ερώτημά μας τώρα είναι ότι ας πούμε έχετε μία ακτή και έχετε ένα νησί κοντά. Είναι λίγο δύσκολο να δείτε τι κάνει. Αλλά τώρα θα έχετε την εικόνα. Άρα μην ανησυχείτε στην αρχή, όσο βλέπετε κύκλους δεν έχει τελειώσει η διαδικασία. Μόλις συνειδηλώσουν οι κύκλοι και άμα σας βγάλω και τα διαγράμματα την τριγωνοποίηση τελωνέ, θα το δείτε πιο ξεκάθαρα. Και τι βλέπετε, βλέπετε ότι εδώ αν έχετε μία ακτή, παρόλο που είναι μεγάλη, αν έχετε ένα μικρό νησί που είναι κοντά στην ακτή, αυτές εδώ οι κυψέλες ανήκουν στο νησί. Δηλαδή η πίεση του νησιού πάνω στην ακτή είναι τόσο μεγάλη, που στην πραγματικότητα δημιουργείται μία ουρά. Αυτή η ουρά έχει μεγάλο μέγεθος και θα την χρησιμοποιούμε και θα ήθελα να τη χρησιμοποιήσουν και άλλοι. Ειδικά όταν θα έχουμε προβλήματα που αφορούν αποκλειστικότητες. Θα ήθελα να μείνουμε σε αυτή την εικόνα προς το παρόν και να περάσουμε στο ενδιάμεσο σε αυτή την εικόνα τώρα. Εδώ αν θέλετε κοιτάξαμε λίγο πώς λειτουργούν τα διαγράμματα Βορονόη και απλώς το έχετε στο μυαλό σας σαν μια τεχνική. Τώρα θα μπούμε στον χώρο της τοποστρατηγικής. Είναι η δεύτερη λέξη που είναι πολύ χρήσιμη για να καταλάβουμε το όλο πλαίσιο. Άρα, έχετε την στρατηγική, έχετε την γεωστρατηγική, η γεωγραφία και η στρατηγική. Η τοποστρατηγική είναι το μείγμα της στρατηγικής με την τοπολογία. Στην τοπολογία κοιτάζουμε μόνο τις σχέσεις και όχι τις αποστάσεις. Άρα, αν θέλετε, είναι μια γεωμετρία μαλακή, δεν είναι σκληρή. Δεν κοιτάζει τις αποστάσεις, κοιτάζει τις σχέσεις. Αυτές οι σχέσεις είναι πιο καθοριστικές. Μπορείτε να το δείτε κι εσείς ακόμα και ανθρώπινα. Η σχέση μεταξύ γονιών και παιδιού δεν αφορά την απόσταση. Άρα, αν θέλατε να δώσετε μια γεωμετρική οντότητα σε αυτή τη σχέση, θα έχετε μια δυσκολία. Μπορείτε όμως εύκολα να πείτε ότι είναι μια τοπολογική σχέση. Η τοπολογία εδώ θα εφαρμοστεί πάνω σε χάρτες. Αυτή η περιοχή είναι η περιοχή του Καυκάσου, η οποία είναι ζωγραφισμένη δίχως να δώσουμε μεγάλες λεπτομέρειες. Άρα η ιδέα είναι ότι παίρνετε τον κανονικό Καύκασο, στο πάνω μέρος βλέπετε την Ρωσία, εντάξει, Γεωργία, Αρμενία, Αζερβαϊτζάν, Νατσιχεβάν, Ιράν, Τουρκία. Βλέπετε ότι όταν κοιτάζουμε έναν χάρτη ο οποίος έχει πολλές λεπτομέρειες, πολύ συχνά ξεχνάμε τις λεπτομέρειες και αν θέλετε να κάνετε το τεστ, είναι άμα κλείσω αυτή την οθόνη και σας πω ποιος συνορεύει με ποιον, αμέσως μερικά βλέμματα που αναγνωρίζω πιο μαθηματικά, σου δεν στάσω να το θυμηθώ τώρα πριν το κλείσει, γιατί μπορεί και να κάνει και ερώτηση. Αλλά δεν θα το κάνω αμέσως, σας προετοιμάζω.
Και λέω απλώς ότι θα προσπαθήσουμε να κωδικοποιήσουμε τοπολογικά αυτές τις σχέσεις. Ένας τρόπος να το κάνουμε αυτό είναι να κάνουμε μια αναπαράσταση των κρατών με κουκίδες και να τα συνδέσουμε όταν συνορεύουν. Εδώ έχετε την ίδια αναπαράσταση, στο πάνω μέρος τη Ρωσία, αριστερά Ιράν και μετά έχετε τις συνδέσεις. Έχετε και μερικά πράγματα που είναι ζωγραφισμένα που δεν υπήρχαν πριν, διότι αυτές οι τρεις οντότητες δεν έχουν άμεση σχέση, αλλά έχουν μια σχέση εξ αποστάσεων. Ας ασχοληθούμε μόνο με τις μπλε γραμμές. Τώρα όταν βλέπετε τις μπλε γραμμές, βλέπετε ένα δυναμικό πλαίσιο, το οποίο θα το σταθεροποιήσουμε κάνοντάς το πιο συμμετρικό. Εδώ θα δείτε ότι ξαφνικά το πρόβλημα μνήμης που είχατε προηγουμένως, όπως το δομούμε πάνω σε ένα ισοσκελές τρίγωνο και έχει κάποια συμμετρία, τώρα μπορεί να μην θυμάστε το χάρτη, αλλά άμα σβήσω αυτή την εικόνα θα την ξεχάσετε με μεγαλύτερη δυσκολία. Αυτή η εικόνα σας λέει περισσότερα από τον χάρτη. Ο χάρτης σας μιλάει, αλλά δεν τον ακούτε. Αυτή η εικόνα είναι σιωπηλή, αλλά τη βλέπετε. Εδώ βλέπετε ότι ο ρόλος της Αρμενίας, στο κέντρο που είναι το πράσινο, είναι πολύ κομβικός. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν είστε ειδικοί του Καυκάσου, αντιλαμβάνεστε ότι η Αρμενία παίζει κάποιο ρόλο. Τυχαία είναι μικρό κράτος στο κέντρο και έχετε δύο κουκίδες οι οποίες είναι κίτρινες, διότι αυτή εδώ, το Αζερβαϊτζάν και το Ναζικεβάν, στην πραγματικότητα αντιπροσωπεύουν το ίδιο κράτος, το οποίο όμως δεν έχει συνεκτικότητα. Κοιτάζοντας αυτά και βλέπετε αυτήν εδώ τη λωρίδα, είναι η λωρίδα που αντιπροσωπεύει την πρώην Σοβιετική Ένωση. Διότι αυτές οι χώρες άνοιγαν σε αυτό το πλαίσιο. Τώρα, εφόσον το κωδικοποιήσαμε, αν θέλετε, τοπολογικά, μπορούμε να το ενισχύσουμε τοποστρατηγικά. Και πάνω στις ίδιες δομές μπορούμε να βάλουμε σχέσεις, οι οποίες εφοδιάζουν, αν θέλετε, τις συνδέσεις και δείχνουν αν υπάρχει μία επιθετικότητα, αν υπάρχει μία αντίσταση, αν υπάρχει μία ασυμμετρική σχέση, αν υπάρχει μία συμμετρική σχέση, αν είναι ουδέτερη. Αυτό εδώ θα σας δώσει, αν θέλετε, μια εικόνα που είναι πολύ πιο ουσιαστική από την εικόνα του χάρτη. Στην αρχή μπορεί να σας παιδεύει, γιατί δεν έχετε συνηθίσει να βλέπετε τέτοια εικόνα, αλλά αυτή η εικόνα εμπεριέχει τα δομικά στοιχεία της περιοχής όσον αφορά τις σχέσεις κρατών. Τώρα να το κάνω ανάποδο. Άμα σας δείξω αυτή την εικόνα, δυσκολεύεστε να δείτε για ποια κράτη μιλάω. Γιατί δεν έχετε δει τον μετασχηματισμό. Είναι αυτός. Ξαναέρχομαι και το ξαναβλέπετε. Εδώ είναι η κωδικοποίηση της συνθήκης Αγίου Στεφάνου. Και βλέπετε τη δημιουργία της Βουλγαρίας. Το κόκκινο στοιχείο είναι η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Εδώ είναι, αν ενσωματώσετε όλα αυτά που είπαμε, και κοιτάξετε αυτή τη φορά, για πρώτη φορά αν θέλετε, την Τουρκία, όχι όπως έχετε συνηθίσει με τοπικά αλλά ολικά, θα δείτε ότι μπορείτε να ζωγραφίσετε ένα τοποστρατηγικό διάγραμμα. Εδώ αναγνωρίζετε, φαντάζομαι, την Ανατολική Θράκη, την Τουρκία. Εδώ το μπλε είναι η περιοχή που είναι το Αιγαίο. Εδώ είναι η Κύπρος, Συρία κτλ. Κτλ. Στο πάνω μέρος έχουμε πάλι τη Ρωσία. Και εδώ βλέπετε μια εικόνα που σας επιτρέπει να δείτε ένα πράγμα το οποίο είναι σημαντικό. Αν κάποιος είναι μεγάλος εχθρός για σας, δεν σημαίνει ότι είσαστε μεγάλος εχθρός για αυτόν. Το πρόβλημα ποιο είναι?
Πολύ συχνά νιώθετε ότι είσαστε πιεσμένοι. Όταν πήγα στο ΑΡΣΑΧ για μια διάλεξη στρατηγικής, δηλαδή στην Αρμενία, στον Αγκόρνο Καραβά, τους εξήγησα το εξής. Έχετε την εντύπωση ως Αρμένοι ότι είσαστε άνθρωποι που σας πιέζουν συνεχώς. Και τους είπα, έχετε δίκιο. Απλώς εσείς είσαστε τα πετραδάκια σε ένα παπούτσι. Τα πετραδάκια που έχετε μέσα στο παπούτσι σας, θα πιέζετε συνεχώς. Αλλά είναι το πόδι σας που πονάει, όχι τα πετραδάκια. Είναι μερικοί λαοί που ανήκουν στα πετραδάκια. Άλλοι προτιμούν το πόδι. Εμείς οι στρατηγικοί ασχολούμαστε με τα πετραδάκια. Γιατί είναι ο μόνος τρόπος να επιβιώσουν ακόμα και μέσα σε ένα παπούτσι. Το να είσαστε στριμωγμένοι δεν σημαίνει ότι δεν είσαστε ελεύθεροι. Η ελευθερία δεν προέρχεται από την αίσθηση της ασφάλειας, διότι η ασφάλεια παράγει κίνδυνο. Είναι μόνο ο κίνδυνος που παράγει ασφάλεια. Εδώ είναι το ίδιο σημείο. Τώρα θα ενσωματώσουμε όλο αυτό το πλαίσιο, άρα μια τοποστρατηγική προσέγγιση της Μεσογείου. Εμείς συχνά έχουμε την τάση να θεωρούμε ότι το Αιγαίο, λέω τώρα εμείς, λέω οι Έλληνες που είναι εκτός Δωδεκανήσου, να θεωρούμε ότι το Αιγαίο είναι αδύναμο σημείο, ότι τα νησιά δεν προστατεύονται, ότι δεν γίνεται να προστατευτούν. Και ποτέ δεν σκεφτόμαστε ότι στην πραγματικότητα είναι τα νησιά που μας προστατεύουν. Αν θέλετε να καταλάβετε τι εννοώ, φανταστείτε για μερικά δευτερόλεπτα ότι το Αιγαίο γίνεται ξηρά. Εγώ θα έκανα τη διάλεξη σε άλλη γλώσσα. Η Αρμενία που σας έδειξα προηγουμένως λεγόταν η χώρα των τριών θαλασσών. Η Αρμενία που είδατε είναι τόσο μικρή που δυσκολεύεστε να την δείτε στον χάρτη. Αν δεν υπήρχε το Αιγαίο, δεν θα είχαμε αυτό που ονομάζουμε πατρίδα. Μπορεί ακόμα και η Πελοπόννησος να ήταν πολύ μεγάλη για αυτό που θα ήταν και σε ποια κατάσταση θα ήταν. Αυτό πρέπει να το αντιληφθείτε και να το αναδείξετε, γιατί συχνά έχουμε την εντύπωση ότι το σημαντικό στοιχείο είναι η ξηρά, ενώ το σημαντικό στοιχείο που, αν θέλετε, καθορίζει τον ελληνισμό είναι η θάλασσα. Τα νησιά χωρίς θάλασσα είναι πεδιάδα. Στην ιστορία της Ελλάδος είχαμε και ήρωες. Αυτό το υπενθυμίζω γιατί μερικές φορές το ξεχνάμε ένα περίοδο και μας λένε ότι ήμασταν όλοι γεραγιάδες και σε προηγουμένους περιόδους. Αλλά αυτό που προσπαθώ να σας πω τι είναι ότι οι Σπαρτιάτες με τον Λεωνίδα μπορεί να ήταν γενναίοι. Αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν βλάκες. Μερικές φορές, ξέρετε, στις περιόδους που δεν έχουμε ήρωες, έχουμε την τάση να βρίζουμε τους ήρωες. Οι Σπαρτιάτες πήγαν στις Θερμοπύλες, δεν πήγαν σε πεδιάδα, και να είσαι γενναίος και να είναι όλοι πολύ καλοί και να είναι 300, σε πεδιάδα είναι νεκρή, τίποτα άλλο. Η ιδέα στις Θερμοπύλες είναι η διαχείριση της ήττας του χώρου για την νίκη του χρόνου. Αν κάνετε την ίδια μάχη σε μια πεδιάδα, χάνετε και τον χώρο και τον χρόνο. Δεν έχει νόημα. Το θέμα της Θερμοπύλης ήταν η καθυστέρηση, άρα είναι η δομή. Γι' αυτό όταν πάτε με τα παιδιά σας και δείχνετε τώρα τις Θερμοπύλες, μπορεί και να δυσκολευτούν, γιατί δεν καταλαβαίνουν πού ήταν σφινωμένοι αυτοί οι 300, γιατί έχει ανοίξει.
Άρα η ιδέα είναι όταν παίζετε σε αυτό τον χώρο, πρέπει πρώτα να σκεφτείτε το πλαίσιο. Πρώτα το πλαίσιο. Μετά το πεδίο. Μετά το πεδίο δράσης. Μετά το πεδίο μάχης. Εμείς έχουμε την τάση να τα μπερδεύουμε. Ο στρατηγιστής που δεν μπορεί να καθορίσει το πλαίσιο έχει προβλήματα πεδίου. Αυτός που έχει προβλήματα πεδίου έχει προβλήματα δράσης. Αυτός που έχει προβλήματα δράσης έχει προβλήματα μάχης. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που μπορούν να κάνουν πολύ καλές επιθέσεις. Υπάρχουν λίγοι που μπορούν να αντισταθούν. Εδώ είναι το θέμα των δομικών στοιχείων που υπάρχουν στο Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα. Ειδικά. Ας κοιτάξουμε τώρα την τοποστρατηγική Μεσόγειο. Εδώ βλέπετε τη Μεσόγειο. Εμείς στην Ελλάδα έχουμε την τάση να θεωρούμε τη Μεσόγειο ως κλειστή θάλασσα. Την ακούτε πολλές φορές αυτές τις εκφράσεις. Λοιπόν, αν ήσασταν στην Αγγλία, θα σας έλεγαν ότι είναι ανοιχτή. Είναι ανοιχτή στην Κωνσταντινούπολη, είναι ανοιχτή στο Σουέζ, είναι ανοιχτή στο Διβερτά. Άρα δεν είναι κλειστή η θάλασσα. Είναι ένας χώρος ο οποίος είναι κλειστός με τρεις πόρτες. Όταν είσαστε σε τέτοιο χώρο, είναι, οι περισσότεροι από εμάς κοιτάζουν τους τοίχους. Μερικοί από εμάς κοιτάζουν τις πόρτες. Οι πολύ σπάνιοι κοιτάζουν ποιος έχει τα κλειδιά. Εμείς ασχολούμαστε με τα κλειδιά. Αν καταλάβετε τι γίνεται, θα δείτε ότι ξαφνικά οι Άγγλοι έχουν παίξει και στις τρεις πόρτες. Θα μου πείτε, στην Κωνσταντινούπολη μπορεί και να μην το θυμάστε, αλλά αν θυμάστε τι έγινε στο συνέδριο του Βερολίνου το 1878, ο πόλεμος μεταξύ Τουρκίας και Ρωσίας σταματάει λόγω Κάσιους Μπέλι των Άγγλων εναντίον των Ρώσων για να μην εισβάλλουν στην Κωνσταντινούπολη. Προτιμούν μια δύναμη η οποία είναι αδύναμη και τα ελέγχει χαλαρά τα κλειδιά μιας πόρτας, ακόμα κι αν είναι υψηλή, παρά μια ισχυρή δύναμη. Και βλέπετε ότι ακόμα και τώρα όσο αφορά το Ζιβραλτάρ είναι το ίδιο θέμα. Είναι ακόμα εκεί οι Άγγλοι. Όσο αφορά το Σουέζ, σας υπενθυμίζω ότι αν η Κύπρος έχει τόσο μεγάλη ΑΟΣ και τόσο μεγάλο FIR, στην πραγματικότητα ειδικά το FIR, οφείλεται στην πρόσβαση που δίνει στο Σουέζ. Και σας υπενθυμίζω ότι στις μυστικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Αγγλίας και Τουρκίας στο συνέδριο του Βερολίνου, που η Οθωμανική Αυτοκρατορία θα δώσει την Κύπρο στους Άγγλους για να μην εμπλακούν στις διαπραγματεύσεις. Οι Άγγλοι λοιπόν παίρνουν την Κύπρο το 1878, δηλαδή μετά το άνοιγμα της Ζεώργας του Σουέζ, που έγινε το 1869 από τον Φερντινάντ Λεσέψη. Άρα, ποια είναι η ιδέα? Μόλις υπάρχει άνοιγμα πρέπει να είμαι κοντά στο άνοιγμα. Όταν ζωγραφίζετε τοποστρατηγικά τη Μεσόγειο όπως το βλέπετε εδώ, πρέπει να κάνετε κάτι που μοιάζει με μια κλειστή καμπύλη, αλλά να έχει τρία ανοίγματα. Μετά έχουμε διάφορες σχέσεις. Εδώ βλέπετε τις Βαλεάρες, Κοψική, Σαρδέν, Σικηλία, Μάλτα, μεγάλη στρατηγική σχέση. Και εδώ βλέπετε την Κρήτη, την Κύπρο και το Αιγαίο. Το Αιγαίο βλέπετε το παρουσιάζω σαν να είναι μια σκόνη. Εμείς έχουμε την τάση το Αιγαίο να κάνουμε μια διάσπαση και να θεωρούμε ότι είναι νησιά. Το Αιγαίο είναι ένα σύμπλεγμα. Όταν κοιτάζετε έτσι, ποια περιοχή θα θέλατε να ελέγχετε? Σκεφτείτε το. Μην απαντάτε, απλώς σκεφτείτε το. Θα δείτε ότι αυτή η τοποστρατηγική σκόνη, η σκόνη του Κάντορ, έχει μεγάλη αξία. Γιατί έχει αυτή την ανθεκτικότητα? Γιατί έχει αυτή την ανθεκτικότητα? Είναι πολύ απλό. Όταν κάποιος σας χτυπάει, προσπαθείτε να έχετε μια ασπίδα που να δεχτεί το χτύπημά του. Αν σας χτυπάει με ξύλο και έχετε μια ασπίδα η οποία είναι μεταλλική, θα πάτε καλά. Αν έχει αυτός μέταλλο, θα έχετε άλλο πρόβλημα με το μέταλλο. Θα πρέπει να βρείτε νέο κράμα.
Αλλά είναι πολύ πιο δύσκολο να χτυπήσετε ένα σύννεφο. Όποιο και να είναι το κράμα. Το Αιγαίο είναι μια ασπίδα. Αλλά είναι μια ασπίδα που δεν φαίνεται, αλλά είναι συνεχώς εδώ. Και αυτή η ασπίδα εξηγεί και την προσέγγιση, αν θέλετε, ακόμα και της Περσίας στην περίοδο της αρχαιότητας, γιατί είναι αναγκασμένη να περνάει από πάνω. Έχουμε την εντύπωση ότι η θάλασσα είναι μεγάλη πρόσβαση. Στην πραγματικότητα είναι μεγάλος έλεγχος. Δυσκολεύει. Δυσκολεύει εμάς. Δυσκολεύει και τους άλλους. Είναι το καλό της δυσκολίας. Εσείς βλέπετε άγονες γραμμές και εγώ βλέπω ενεχόμενους συνδέσμους. Άρα ποια είναι η ιδέα? Η ιδέα είναι ότι όταν διευκολύνετε πολύ τον εαυτό σας, όταν ξαφνικά έχετε κατοχή, η διευκόλυνση που είχατε χρησιμοποιείται από τον εχθρό σας. Όταν δημιουργείτε το κέντρο που συνδέει το αεροδρόμιο της Αθήνας με το κέντρο της Αθήνας, είναι το τέλειο όργανο για να μεταφέρετε μαζικά πολύ κόσμο από αεροπλάνο στο κέντρο. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε ότι αν σε κάποια φάση δεχτούμε μια επίθεση, θα σας φανεί πολύ λογικό από τα πρώτα πράγματα που θα κάνουμε είναι να ανατινάξουμε τις ίδιες γραμμές. Η προσβασιμότητα πρέπει να είναι ασυμμετρική. Αλλιώς έχουμε ένα πρόβλημα της ασπίδας. Εδώ λοιπόν με τη Μεσόγειο, αυτό που βλέπετε, είναι ότι υπάρχει μια ασπίδα η οποία είναι φυσιολογική και αυτή έχει μεγάλη σημασία. Εδώ την βλέπετε σε έναν άλλο χάρτη, διαχρονικά, δεν μπαίνω στις λεπτομέρειες, αλλά απλώς τώρα καταλαβαίνετε τοποστρατηγικά πώς λειτουργεί. Εδώ είναι κάτι λίγο πιο αφηρημένος, που στην πραγματικότητα είναι μια συνέχεια της περιοχής, ανάλογα με τις συνθήκες. Αν μπούμε τώρα στο θέμα της ΑΟΣ. Εδώ βλέπετε την ΑΟΣ της Γαλλίας. Μην ξεχνάτε ότι προς το παρόν δεν είστε Έλληνες, δεν είστε από τα Δωδεκάνησα, κάνετε ένα μάθημα εντελώς θεωρητικό και ξαφνικά σας μιλάω για τη Γαλλία. Τη Γαλλία, στο χάρτη του κόσμου, την εντοπίζετε εδώ. Εδώ βλέπετε την Κορσική και εδώ βλέπετε την ΑΟΣ της. Αυτή θα έλεγα ότι είναι η φυσιολογική ΑΟΣ που θα περιμένετε από τη Γαλλία. Βλέπετε όμως ότι υπάρχουν και άλλα χρώματα. Εδώ, του ίδιου τύπου, δηλαδή μπλε. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η ΑΟΣ της Γαλλίας δεν είναι μόνο αυτό που είναι κοντά στη Γαλλία, αλλά είναι και όλες οι περιοχές που βλέπετε μπλε, γαλάζια, εδώ. Κάτω δεξιά, Νέα Καλεδονία, κοντά στην Αφρική έχετε το νησί Ρεϊνιόν, εγώ, στη Νότιο Αμερική έχετε Γαλλική Γκουιάνα, Μαρτινίκ, Γουαλούπ, στα νησιά και μετά στον Ειρηνικό έχετε τη Μικρονησία. Αν σας πω τώρα ότι η Γαλλία έχει τη δεύτερη μεγαλύτερη ΑΟΣ στον κόσμο και άμα σας πω ότι αυτή η δεύτερη μεγαλύτερη ΑΟΣ στον κόσμο είναι μεγαλύτερη και από την ΑΟΣ της Αυστραλίας, την Αυστραλία τη βλέπετε, η Αυστραλία έχει το μέγεθος της Ευρώπης. Την ΑΟΣ τη βλέπετε, είναι αυτή η γραμμή που βλέπετε γύρω γύρω. Η μεγαλύτερη ΑΟΣ στον κόσμο την έχει η Αμερική. Η Αμερική σας φαίνεται φυσιολογικό γιατί είναι μεγάλη. Εντάξει, είναι 51 πολιτείες. Η Γαλλία φαίνεται πολύ μικρή και είναι η δεύτερη. Αυτό τι σημαίνει, ποιες είναι οι επιπτώσεις? Σημαίνει ότι η ΑΟΣ, όπως είδαμε και με τα διαγράμματα Βορονόη, αλλάζει πολύ τα δεδομένα. Δεν κοιτάζουμε μόνο τη στεριά και ένα μικρό μέγεθος και γύρω-γύρω τα 200 μίλια. Κοιτάζουμε και τις απομονωμένες περιοχές. Αυτό ως επίπτωση θα έχει την εξής.
Αν κοιτάξετε τώρα την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα αντιληφθείτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τη μεγαλύτερη ΑΟ στον κόσμο. Που είναι ένα πράγμα το οποίο το ακούτε πολύ συχνά στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, όταν αναρωτιέστε αν εμείς πρέπει να έχουμε μια ΑΟΣ, αμέσως σας εξηγούν ότι ξέρεις, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει τη μεγαλύτερη ΑΟΣ στον κόσμο. Ξέρεις ότι είναι η Γαλλία που κατέχει τη δεύτερη θέση σε όλο τον κόσμο. Και ξέρεις ότι αυτό το έχουν χάρη στα νησιά. Μέχρι σας το λένε αυτό συνεχώς, έτσι δεν είναι? Τίποτα δεν μας λένε. Άρα, ποια είναι η ιδέα? Η ιδέα είναι μήπως αντί να επικεντρωθούμε στα προβλήματά μας τα τοπικά, όπου δεν έχουμε καμία πληροφόρηση, να δούμε τι γίνεται στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Στο παγκόσμιο γίγνεσθε, οι χώρες εφαρμόζουν την ΑΟΣ με τα 200 μίλια και έχουν παρατηρήσει κάτι. Οι περιθωριακές δομές, όσο πιο μικρό είναι το νησί, όσο πιο απομακρυσμένο είναι από περιοχές άλλες, τόσο μεγαλύτερη ΑΟΣ έχει. Δεν είναι επικίνδυνο. Δεν είναι επικίνδυνο. Αντιθέτως. Εδώ βλέπετε, έχετε το νησί Ευρώπα. Το νησί Ευρώπα είναι ένα νησί που είναι τόσο μικρό και το μεγαλύτερο ύψος του νησί είναι 7 μέτρα. Οι Γάλλοι στέλνουν σε αυτό το νησί που είναι μεταξύ Αφρικής και Μαδαγασκάρης στρατό. Γιατί οι κανονικοί πολίτες δεν μπορούν να μείνουν εκεί πέρα. Πραγματικά δεν έχετε τίποτα να κάνετε. Ακόμα και στο στρατό έχουμε λιγοστέψει το χρονικό διάστημα, γιατί μπορεί να φανταστείτε ένα νησί που είναι εντελώς γυμνό και γύρω-γύρω έχει μόνο θάλασσα. Εκτός από το να είσαι στρατιώτης και να έχεις πάρει οδηγία να μείνεις εκεί πέρα, όλοι οι άλλοι δεν αντέχουν. Γιατί το κάνει αυτό η Γαλλία? Γιατί γύρω-γύρω στα 200 μίλια ναυτικά είναι όλο αυτός ο γαλλικός χώρος. Θέλω να σας πω λοιπόν, όταν το βλέπετε ότι μια χώρα σαν τη Γαλλία δίνει σημασία σε ένα νησί που δεν έχει περίμετρο 20 χιλιόμετρα και τον βάζει αυτό το νησί μεταξύ Μαδαγασκάρης, γιατί μην μου πείτε ότι είναι κοντά στη Γαλλία, γιατί είναι μερικοί από εμάς, δηλαδή όχι από εσάς, που σας εξηγούν ότι εσείς είστε μακριά. Και εφόσον είσαστε πολύ μακριά, βλέπω ότι υπάρχουν και άνθρωποι που είναι πιο κοντά και περιφέρονται τώρα στη Σύρτορα, είναι και εδώ κοντά μας, ότι το κοντά και το μακρινό είναι σχετικό από τη βούληση. Λοιπόν, όταν βλέπω εγώ πού βρίσκεται η Γαλλία και πού βρίσκεται το νησί Ευρώπα και μου εξηγούν ότι το Καστελόριζο είναι μακριά, το θεωρώ όχι αστείο, αλλά γελίο. Εδώ έχετε συνηθίσει να σας πιέζουν και να σας λένε ότι το Καστελόριζο είναι μακριά. Θέλετε να μετρήσουμε την απόσταση από τη Γαλλία μέχρι την Ευρώπα και να δούμε πόσες φορές μεγαλύτερο είναι από το κέντρο της Αθήνας μέχρι το Καστελόριζο? Τι θέλω να σας πω? Θέλω να σας πω ότι άμα κοιτάζετε μόνο ελλαδικά την Ελλάδα, τα προβλήματά σας τα μεγεθύνουν όλα. Όταν το κοιτάζετε σε όλη την Ιδρώγειο, βλέπετε ότι άλλα κράτη χρησιμοποιούν ακριβώς τις τεχνικές που θέλουμε εμείς να εφαρμόσουμε. Στην πραγματικότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει μέσα στον θεσμό της τον επιμερισμό των ΑΟΣ. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όταν ένα νέο κράτος θέλει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να αναγνωρίσει τις ΑΟΣ των άλλων. Ελπίζω όλα αυτά να τα αποθηκεύετε και σιγά σιγά να καταλαβαίνετε που το πάμε. Που αυτό σημαίνει ότι όταν δεν την έχετε κάνει ακόμα την ΑΟΣ, όταν κάποιος θέλει να μπει μέσα, θα παιχτεί το παιχνίδι πάνω σε αυτό το θέμα. Και δεν θα έχει να το αποδεχτεί, θα έχει να το διαπραγματευτεί. Είναι εντελώς διαφορετικό. Επιπλέον, όταν σκέφτεστε μόνο ελλαδικά, έχετε την αντίληψη ότι όλα τα πράγματα προσεγγίζονται ένα προς ένα. Ενώ εδώ τα πράγματα είναι 27 προς 1.
Γιατί όπως καταλαβαίνετε, σκεφτείτε το τώρα, τώρα σας μετατρέπω σε Ευρωπαίους. Αλλά όχι Έλληνες. Μόνο Ευρωπαίους. Τώρα ξέρετε ότι εσείς έχετε τη μεγαλύτερη ΑΟΣ στον κόσμο. Εγώ είμαι η Ελλάδα. Εμένα πώς με βλέπετε που καθυστερώ, με βλέπετε ας πούμε εχθρικά και λέτε ότι όχι δεν πρέπει να έχεις άγχος εσύ, δεν μας συμφέρει. Ή λέτε, μα τι κάνεις στο σύνορο. Ωραία, αλλά στο δεύτερο θα μου πείτε τώρα, γιατί έχουμε και τους Έλληνες, εμείς δεν είμαστε Έλληνες, θα μου πείτε, ναι, τότε γιατί δεν μας βοηθάνε. Και εδώ κάνετε ένα λάθος, κύριε. Μεγάλο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αρμοδιότητα να πάρει πρωτοβουλία για ένα εθνικό θέμα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Πολιτική ενοποίηση. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό δεν είναι άλλο θέμα. Είναι ότι... οικονομική μόνο. Όχι, δεν είναι οικονομική μόνο, κάνετε λάθος. Υπάρχει και η νομισματική, έχουμε και ευρωζώνη. Ναι, είναι όμως η πολιτική. Όχι, 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 δεν είναι η πολιτική. Γιατί είναι το πόλεμο που έχουμε εδώ. Διότι τα κράτη-μέλη δεν έχουν δώσει αρμοδιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να διαχειριστεί πράγματα τα οποία θεωρούν εθνικά. Αυτό δεν αλλάζει. Εγώ είμαι από την πλευρά της ασπίδας. Και είναι του τύπου σύννεφο. Είναι όπως όταν παίζεις τένις με έναν τοίχο. Λες, α, εδώ θα το πετύχω, θα τον χτυπήσω πιο δυνατά. Χτυπάς πιο δυνατά, έρχεται πιο γρήγορα η μπάλα. Μετά από λίγο αρχίζει να κουράζεσαι. Ο τοίχος δεν έχει μετακινηθεί. Λοιπόν, ξαναμπαίνω σε αυτό το πλαίσιο. Ο επιμερισμός είναι θεσμός ο οποίος πρέπει να γίνει αποδεκτός από τα κράτη-μέλη. Αν τα κράτη-μέλη δεν θέλουν οι Ευρωπαϊκοί Ένωση να διαχειρίζεται αυτό, είναι απλώς ένα συμμαχικό πλαίσιο όπου λέει εγώ κοιτάζω το δικό μου ως κρατικό συμφέρον. Αν θεωρώ ότι είναι ευρωπαϊκό, το αναθέτω και γι' αυτό οι αποφάσεις παίρνονται αλλού, όπως είναι το Στρασβούργο όσο αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, Βρυξέλλες, Κομισιόνι, etc. Λοιπόν, ποια είναι η ιδέα. Η ιδέα, και το βλέπετε μερικές φορές όταν έχουμε προβλήματα με τα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι ότι όταν λέμε εμείς ως κράτος ότι υπαγόμαστε στο Συμβούλιο της Ευρώπης και υπάρχει το ΕΔΑ, εμείς μπορούμε να κάνουμε μια απόφαση εναντίον κάποιου, αυτός ο κάποιος να κάνει ένσταση και να φτάσει μέχρι τον Άγιο Πάγο και μετά και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του ΕΔΑ και λέει εγώ καταγγέλνω την απόφαση του Άγιο Πάγο. Αυτό όμως γίνεται μόνο και μόνο επειδή η Ελλάδα έχει αποδεχτεί με τα πρωτόκολλα ότι ανήκει στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Αν δεν τα είχε κάνει, δεν μπορεί το Συμβούλιο της Ευρώπης να την καταδικάσει και δεν μπορεί να ανατρέξει και να ασπάσει μια απόφαση. Άρα το θέμα είναι οι αρμοδιότητες. Επιτρέπουμε τώρα πράγματα και δεν επιτρέπουμε άλλα. Εδώ αυτό που έχει σχέση με την θέσπιση της ΑΟΣ είναι, θα το πούμε μετά, είναι ότι πρέπει να καταλάβουμε δύο στάδια. Η ΑΟΣ είναι μια ιδιότητα. Είναι μια οντότητα. Ως οντότητα βλέπουμε ότι προσφέρει πολλές δυνατότητες, διότι δεν μιλάμε πια για την παραδοσιακή προσέγγιση με τα 6, 10, 12 μίλια. Πήραμε κατευθείαν στα 200. Όσο αφορά την πλήση εγκεφάλου που δεχόμαστε στην Ελλάδα, έχετε ακούσει συχνά ότι αν περάσουμε στα 12 θα κλείσουμε το Αιγαίο και δεν είναι καλό. Ελπίζω να καταλαβαίνετε τι γίνεται όταν περνάμε στα 200. Εδώ δεν μιλάμε πια για κλείσιμο, εδώ μιλάμε για αποκλειστικότητα. Τι εννοώ με αυτό. Έχουμε μια τοπική προσέγγιση. Κοιτάζουμε τα νησιά και κοιτάζουμε κυκλάκια γύρω τους με 6 μίλια. Άρα τα βλέπουμε τοπικά και απομονωμένα. Μόλις προσπαθούμε να τα ενώσουμε με τα 12, μας εξηγούν ότι δεν πρέπει να τα ενώνεις, γιατί μας δυσκολεύεις. Ναι, τα νησιά είναι της Ελλάδος. Και η αυλαβή διέλευση επιτρέπεται. Απλώς ζητάς από τον άλλον να σου πει πότε μπαίνει, πότε βγαίνει και τι κουβαλάει. Τελεία και φαύλα. Δεν κάνει κάτι το άλλο.
το παράλογο. Και όταν δεν το κάνει. Πώς. Όταν δεν το κάνει, δεν έχει δικαίωμα να περάσει. Και γιατί περνάμε. Όπως περνά. Όχι ακριβώς για την απλαβή διέρευση, κάνετε λάθος. Φαντάζομαι ότι προς το παρόν καταλάβατε ότι εδώ μιλάω για καράβια. Όταν μερικές φορές σας εξηγούν μερικά πράγματα που σας τα παρουσιάζουν στις... υπάρχουν και δημοσιογράφοι, φαντάζομαι εδώ, να μην πούμε και διάφορα, εντάξει. Εσύ είσαι δημοσιογράφος. Όχι, εντάξει. Όχι, όχι. Αυτό το έχουμε και στην, για τους δικηγόρους. Είσαι δικηγόρος, όχι, όχι. Λοιπόν, όταν κάποιος σας λέει, ας πούμε, ότι ένα καράβι ήρθε πολύ κοντά στο Σούνιο, και μας φοβίζει αυτό. Καλά κάνει, αφού μπορεί. Δεν έχει να ζητήσει τίποτα. Θα το δούμε γρήγορα εδώ. Βλέπετε, εδώ είναι τα 6 ναυτικά μίλια. Τώρα εγώ είμαι ένα καράβι. Ας πούμε, για να μην σας ενοχλήσει και να μην είναι συνεχώς ο γείτονας, ας πούμε ότι εγώ είμαι από την Αίγυπτο. Άμα περάσω από εδώ, εντάξει, όπως με βλέπετε να περνάω τώρα, μπορώ να φτάσω μέχρι εδώ χωρίς να έχω ζητήσει καμία άδεια. Τώρα, άμα εσάς, όταν είστε στο Σούνιο, σας ξαφνιάζει που με βλέπετε τόσο κοντά, είναι απλώς ότι έχετε ξεχάσει ότι το μόνο που λέτε είναι ότι δεν πρέπει να είναι σε μια απόσταση μικρότερη από 6 μίλια. Δεν παραβίασα τίποτα. Άρα αυτό, με τα δεδομένα που εφαρμόζουμε τώρα, είναι απόλυτα λογικό. Δεν υπάρχει λόγος να μας φοβίζει. Εντάξει. Ακόμα κατανέχουν οι γείτονες παράλογους. Μα και η ιστορία μας διδάσκει και άλλα. Και, κοιτάξτε, οι γείτονες και να είναι παράλογοι ή όχι, αυτό είναι διεθνές δίκαιο. Δηλαδή, όταν εσείς λέτε ότι εγώ έχω επιχειρώσει μόνο μέχρι τα 6 ναυτικά μίλια, αν είναι στα 7, κάνει ό,τι θέλει. Είναι διεθνή χωρικά ύδατα. Το θέμα ποιο είναι, ξαναέρχομαι τώρα. Αυτό ήταν μια παρένθεση για το κρίσιμο. Θα δείτε πώς κρίνουμε ακριβώς. Το θέμα είναι, εφόσον μιλήσαμε και για τους γείτονες, είναι πώς παρουσιάζουν οι γείτονες τα δεδομένα. Λοιπόν, ποια είναι τα δεδομένα. Είμαστε μέσα στο νατοϊκό πλαίσιο και όχι μόνο μέσα στο ευρωπαϊκό. Οι γείτονες δεν παίζουν μέσα στο ευρωπαϊκό, παίζουν μόνο στο νατοϊκό. Έχουν την τάση να ρίχνουν χάρτες τέτοιου τύπου. Αυτός εδώ ο χάρτης είναι τουρκικός, ο οποίος είναι χάρτης που δόθηκε στο ΝΑΤΟ. Άρα βλέπετε τα 23 νησιά και βλέπετε τις ονομασίες και δεξιά βλέπετε τις τουρκικές ονομασίες. Έχει ενδιαφέρον, όχι επειδή αυτά τα νησιά είναι αυτά τα συγκεκριμένα ή όχι, είναι ότι ονομάζουν αυτά μέσα σε νατοϊκό πλαίσιο αποστρατικοποιημένα νησιά. Όλα και τα 23. Αυτό είναι κάτι που δεν αντικρούμε και έπρεπε να το διαχειριστούμε και γι' αυτό μετά έγινε μια ειδική μελέτη, διότι αυτός είναι ο πρώτος χάρτης που δείχνουν και μετά είναι ο δεύτερος χάρτης που δείχνουν, είναι ο εξής. Βέβαια εδώ δεν τα βλέπετε όλα, αλλά μπορώ να σας τα πω εγώ, είναι ότι αυτός ο χάρτης δεν είναι γραμμένος βέβαια τυχαία στα αγγλικά, όπως καταλαβαίνετε γιατί είναι νατοϊκό το πλαίσιο, και δείχνει τα νησιά με διάφορες περιοχές, όπου ανακοινώνει, αριστερά, εκεί που δεν βλέπετε, εσείς βλέπετε καλύτερα νομίζω, έχετε τη συνθήκη της Λοζάνης στο άρθρο 12, το βλέπετε, έχετε τη συνθήκη Παρισίου το 47, έχετε την απόφαση των 6 δυνάμεων και δεξιά έχετε το άρθρο της 13 της συνθήκης της Λοζάνης. Τι γίνεται λοιπόν, ας πούμε τώρα δεν είστε πια Ευρωπαίοι, τώρα είσαστε νατοϊκοί εκτός Ευρωπαίου. Και σας δείχνουν αυτόν τον χάρτη. Εσείς λέτε, ρε παιδιά, γιατί να κάνω μια άσκηση εκεί μέσα, γιατί φαίνεται να είναι πραγματικά, δηλαδή λένε ότι είναι αποστρατικοποιημένο, πού θα πάμε να κάνουμε τι. Μετά λέτε, μήπως υπερβάλλω. Αλλά όπως σας βάζουν συνθήκη της Λοζάνης, 12, 13, συνθήκη Παρισίων και την απόφαση των 6 δυνάμεων, λέτε, στέκει αυτό. Το θέμα ποιο είναι.
είναι ότι δεν βάζουν όρθιες συνθήκες. Δεν βάζουν τα άθρα που είναι ενοχλητικά. Άρα, αρχικά εμείς είχαμε μια προσέγγιση, πάντα λέω εμείς η Ελλάδα, του τύπου δεν είναι σωστό. Ωραία. Αλλά τι γινόταν για κάποιον ουδέτερο, έλεγε εσύ λες ότι είναι σωστό, εσύ λες ότι δεν είναι σωστό, εγώ δεν παίρνω θέση. Άρα τι γινόταν, στην πραγματικότητα δεν γινόταν τίποτα και αυτό ήταν προς όφελος του ανθρώπου που λέει ότι δεν είναι σωστό. Και λέει ότι η κατηγορία ότι όλο αυτό είναι αποστατικοποιημένο. Άρα η ιδέα που χρησιμοποίησαμε, είπαμε θα ξαναπάρουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα, θα το αναλύσουμε και θα γράψουμε συνθήκες. Τώρα βλέπετε μια διαφορετική προσέγγιση. Πρώτα απ' όλα βλέπετε ότι έχουμε χρησιμοποιήσει την χρονολογία. Δηλαδή πάνω έχετε το 14, μετά έχετε το 23, το 23, το 23, το 47 και ενδιάμεσο το 36 δεξιά. Ποια είναι η ιδέα? Θα μου πείτε ότι σίγουρα είναι τυχαίο, αλλά δεν υπήρχε το άρθρο 15 στην προηγούμενη διαφάνεια, το οποίο είναι στη συνθήκη της Λοζάνης, το οποίο αν το έβλεπε κάποιος ξένος θα έλεγε, νομίζω το διαβάζετε και μόνοι σας, ότι εδώ η Τουρκία απαχωρεί από τα δικαιώματά της, από όλα τα δικαιώματά της, προς όφελος της Ιταλίας. Και σας λένε και μάλιστα και τα νησιά. Αυτό έχει ενδιαφέρον, γιατί βλέπετε ότι το Καστελόριζο υπάρχει. Δεν το βλέπουμε όμως, γιατί δεν το βλέπουμε. Δεν βλέπει το Καστελόριζο. Θα σου το δείξω εγώ. Εδώ είναι η λέξη Καστελόριζο. Θα μου πείτε ότι έχει σημασία αυτό. Όχι, καθόλου. Αυτό έχει σημασία. Στις διαπραγματεύσεις, στις συνθήκες, αυτά εδώ τροποποιούνται. Αυτό που έχει σημασία αυτό. Πολύ συχνά ακούτε ότι εντάξει για τα 12 άνοισα, αλλά το Καστελόριζο είναι διαφορετικό. Εγώ νομίζω ότι μπορείτε να το δείτε και από το άρθρο 15, ότι στην πραγματικότητα το Καστελόριζο είναι ακριβώς το ίδιο. Έχει ενδιαφέρον όμως να κοιτάξετε πιο καλά τι λέει η απόφαση των 6. Κοιτάξτε τη δεύτερη γραμμή. Δεν διαβάζουμε εμείς από το νόμο. Εδώ δεν βλέπετε τη δεύτερη γραμμή. Εδώ είναι η απόφαση των 6 το 14 και εδώ είναι γραμμένο το νησί Τένεδος, Ύμβρος, Καστελόριζο. Αν είναι μερικοί που είπαν αμάν. Αμάν βέβαια, μια και η φάση την δίκη της Τελάδη και την Ύμβρος, το Καστελόριζο. Εσείς γιατί αγχώνεστε, αφού είμαι εδώ. Και Καστελοριζιά γι' αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι το 14. Αυτό πρέπει να σας αγχώσει, ήταν εδώ. Όχι εδώ. Άρα προσέξτε, στην προηγούμενη διαφάνεια αυτό ήταν στο τέλος. Εντελώς τυχαία. Εντάξει. Θα στο υπενθυμίζω γιατί βλέπω ότι δυσκολεύεστε αλλιώς. Η απόφαση των 6 ήταν εδώ. Και η μία από τις πρώτες παρατηρήσεις που κάναμε είναι γιατί βάζουν την απόφαση των 6 στο τέλος και βάζουν το Καστελόριζο. Στην πραγματικότητα το 14 ήταν ακριβώς στην ίδια μοίρα. Νομίζω ότι δεν το είχατε αντιληφθεί. Άρα όταν ξαναδιαβάζετε αυτό που διαβάζω, αντιλαμβάνεστε ότι το 14 η Τένεδος, η Ύμβρος και το Καστελόριζο πρέπει να δοθούν πάλι πίσω στην Τουρκία. Αυτό είναι γραμμένο. Αυτό όμως δεν τα μελετάμε εμείς. Και μετά δεν καταλαβαίνουμε ότι αυτό έχει τροποποιηθεί ήδη από τη συνθήκη της Λοζάνης του 23 και αυτό θα τροποποιηθεί μέσω του άρθρου 15, όπου βλέπετε ότι στο άρθρο 15 υπάρχει και πάλι η λέξη Καστελόριζο και στο άρθρο 14 της συνθήκης Παρισίου, το 47, πάλι το Καστελόριζο. Αν κοιτάξετε προσεκτικά θα δείτε ότι είναι τα ίδια νησιά.
Αυτό θέλει να πει ότι η μεταβίβαση είναι ακριβώς η ίδια και πάνε όλα πακέτο. Άρα, όταν κάποιος σας λέει να το Καστελόριζο είναι πιο μακριά, είναι δικό του πρόβλημα. Αν κάποιος σας λέει, εγώ λέω τυχαία πράγματα, ότι το Καστελόριζο δεν είναι στη Μεσόγειο ή ότι είναι στη Μεσόγειο αλλά δεν είναι στο Αιγαίο ή ότι είναι μόνο στη Μεσόγειο, να του λέτε ότι και η Ελλάδα είναι μόνο στη Μεσόγειο. Άρα θέλει να πει ότι το Καστελόριζο είναι στη Μεσόγειο όσο είναι και η Ελλάδα στη Μεσόγειο. Μια χαρά είναι στη Μεσόγειο. Ποια είναι η ιδέα? Η ιδέα ότι πρέπει τώρα να αντιληφθείτε, για όσους έχουν προβλήματα ακόμα, είναι πολύ απλό. Παίρνετε τη συνθήκη, τη διαβάζετε, βλέπετε ότι όλες οι λέξεις. Και αυτό που είναι πιο σημαντικό ακόμα είναι ότι όταν κοιτάζετε το άρθρο 15 της συνθήκης της Λοζάνης, δεν υπάρχει η λέξη δωδεκάνης. Υπάρχει η ονομασία από όλα τα νησιά. Αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό, γιατί προσέξτε, μερικές φορές μας λένε εντάξει για τα δωδεκάνησα, αλλά το Καστελόριζο είναι ξεχωριστό. Και λέω, τότε βρείτε μου που είναι γραμμένο. Αυτό που γράφτηκε για τα δωδεκάνησα γράφτηκε στο άρθρο 14 του 47, όπου το βλέπετε στην πρώτη γραμμή, και εκεί πέρα οι λέξεις είναι ακριβώς οι ίδιες. Και γι' αυτό έχουμε ταύτιση δωδεκάνησα με αυτά τα νησιά ενσωματωμένο και το Καστελόριζο. Αυτό είναι τα κείμενα. Εντάξει. Άρα για όσους αγχώνονται και αναρωτιούνται αν υπάρχουν πραγματικά γραπτά πράγματα που μας προστατεύουν, αυτά είναι γραμμένα. Τώρα, ότι δεν τα διαβάζουμε είναι άλλο θέμα. Αλλά δεν είναι επειδή δεν τα διαβάζετε ότι δεν υπάρχουν. Και αυτό που έχει λοιπόν σημασία είναι ότι όχι μόνο τα έδωσε όλα στην Ιταλία, αλλά στην πραγματικότητα μετά είναι η Ιταλία που τα δίνει όλα στην Ελλάδα. Αυτό είναι το πλαίσιο και γι' αυτό το λόγο ξαναγράψαμε όλο αυτό το θέμα και αποδείξαμε ότι μέσω της συνθήκης της Σύμβασης Μοντρέου του 36 δεν αφορά Σαμοθράκη και Λίμνο. Μπορούμε τα άλλα νησιά όσο αφορά, βλέπετε το άρθρο 13 της συνθήκης της Λοζάνης αφορά την Λίμνο, τη Χίο, τη Σάμο και την Ικαρία. Δεν είναι γραμμένο μέσα στο άρθρο 13 ότι είναι αποστρατικοποιημένο. Και μάλιστα, αν θέλετε να το διαβάσετε, στην πραγματικότητα το σημείο 3 σας λέει ότι οι ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις θα πρέπει να περιοριστούν σε ένα... Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν. Τόσο απλά. Τώρα περνάμε στα 6 μίλια όπου έχουμε μπλοκάρει επειδή μας έχουν παρουσιάσει ένα κάσους μπέλι λέγοντας ότι αν κάνουμε επέκταση στα 12 μίλια τότε ξαφνικά θα έχουμε αιτία πολέμου. Πρώτα απ' όλα πρέπει να προσέχετε ότι ειδικά σε αυτό το χώρο όταν χρησιμοποιούν τέτοιες λέξεις να προσέχετε να μην λέτε και εσείς τα ίδια. Δεν κάνουμε επέκταση. Εμείς υπογράψαμε κατευθείαν για τα 12. Να μην μπερδευόμαστε. Άρα αυτό που γίνεται. Αυτό που γίνεται. Γιατί δεν τα εφαρμόζουμε. Πώς? Γιατί φοβόμαστε και δεν τα εφαρμόζουμε. Έχει σχέση με τα πτηνά. Τα πτηνά. Ναι. Και τα ψάρια. Όχι με τα πτηνά, όχι με τα ψάρια. Με τα ψάρια θα εξηγήσω για την ΑΟΣ, αλλά έχει σχέση με τα πτηνά. Έτσι δεν είναι δίκιο. Ωραία. Λοιπόν. Εμένα δεν με πειράζει να είμαι κότα. Όχι, μην γελάτε, θα σας εξηγήσω. Αλλά είστε με δηλαδή που δεν... Όχι, περιμένετε. Αλλά έχω τις δύο κυρίες εδώ. Τι έχουν φάει. Επίθεση. Καλά κάνετε, ε. Καλά κάνετε. Ανησυχίες έχουν, κύριε. Πώς. Ανησυχίες έχουν. Δεν είμαστε κανένα παιδάκι πολύ χρονά Έλληνες. Θα το δω. Λοιπόν, να προσέχετε όμως και οι δύο κυρίες, α. Άμα με πιέζετε, εγώ απαντάω. Και μετά δεν ξέρω αν θα θέλετε και την απάντηση. Διευκρινίσεις θέλω. Ναι, διευκρινίσεις θα δώσω. Ξαναλέω, όταν είμαστε κότες και βλέπουμε μια άλλη που
και είμαστε μέσα από το κοτέτσι. Δεν λέμε επίθεση πάνω στην Αλεπού, αλλά λέμε κλείσε το κοτέτσι τουλάχιστον. Εγώ είμαι εδώ για να ξέρετε πότε να το κλείσετε και πότε να το ανοίξετε. Όχι για να κάνω τον ήχο. Πώς μας συμφωνήσαμε τώρα ότι είμαστε μεταξύ κοτών, πρέπει να καταλάβετε τώρα για τις δύο κυρίες με αγάπη ότι η στρατηγική είναι φτιαγμένη για τον αδύναμο. Ποιος είναι αδύναμος εμείς? Εμείς, οι κότες. Μην ανησυχείτε. Δεν διεκδικούμε. Μην ανησυχείτε. Καταλάβετε, ολόκληρη η Γαλλία θεωρεί ότι είναι κόπερα. Εμείς είμαστε κότα. Τι να κάνουμε, ο καθένας τα δικά του. Τι θέλω να πω με αυτό. Δεν έχει σημασία τι θα θέλατε να ήσασταν. Τι θα θέλατε να είχατε από πάνω σας. Το θέμα είναι τι κάνετε. Αυτό που έχει σημασία, και τώρα για να ευχαριστήσω και τους ανθρώπους που λένε όχι κότες, εντάξει, ο γυρός τρίφα, αλλά όχι κότες. Αυτό που έχει σημασία όταν είστε κότα, είναι η διάρκεια της κότας. Εμείς είμαστε χιλιάδες χρόνια κότες, χιλιάδες χρόνια βρίζουμε το κοτέτσι, χιλιάδες χρόνια έχουμε παράπονα και είμαστε εδώ. Εμένα θα με εκνεύριζε πολύ αν ήμουν Αλεπού και είχα μόνο κότες για εχθρούς και να είναι συνεχώς μπροστά μου. Άρα το λέμε και λίγο πιο απλά στη Γαλλία, όταν έχετε μία ντοσφό και είσαστε φτωχός φοιτητής και δεν πάει πολύ γρήγορα, βάζετε πίσω στην πινακίδα είμαι αργός, αλλά είμαι μπροστά σου. Πρέπει να φανταστείτε πώς το βλέπει αυτό το πράγμα κάποιος που είναι πίσω σας με πόρσο. Διότι προσέξτε, κάθε φορά που το διαβάζει έχετε δίκιο. Το θέμα δεν είναι αν είχα περισσότερα λεφτά θα είχα αγοράσει την πόρση που είναι πίσω από τον αρκό. Το θέμα είναι ποιος θα πάει μπροστά. Άρα, εμείς είμαστε στα 6 μίλια και λέω, βλέπουμε ότι τα 6 μίλια θα έχουμε κάνει έτσι ώστε να μην είναι προβληματικό όσο αφορά την εφαρμογή της συνθήκης Montego Bay 1982. Η συνθήκη υπάρχει από το 1982, παιδιά. Και αυτή η συνθήκη έχει και το πρόβλημα με τα 12 μίλια και την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΣ. Ξαφνικά όμως ανακαλύπτεται ότι υπάρχει το πρόβλημα της ΑΟΣ εδώ και μερικούς μήνες, επειδή ένα κοτοπουλάκι έχει κάνει 3 συμφωνίες. Δύο-τρία χρόνια το ακούω. Όχι, όχι, όχι. Αυτό με τέτοια ένταση όσο αφορά την ΑΟΣ, μπορώ να σας το πω γιατί... Τώρα πήγε πολύ. Ναι. Εγώ τουλάχιστον το έχω πει σε 3 χρόνια. Εγώ ελπίζω να το ακούσα το 1982. Αλλά εγώ όταν το λέω στους δικούς μου στη σχολή στρατολογικού, οι οποίοι είναι όλοι νομικοί και ξέρουν από νομικά και μου λένε εμείς γεννηθήκαμε μετά το 82 και τώρα μας μιλάνε για ΑΟΣ, και λέω παιδιά να ενημερωθείτε. Γιατί θα είσαστε η επόμενη αξιωματική και αυτή είναι πιο νέη. Ποια είναι η ιδέα? Η ιδέα είναι ότι αυτό είναι αυτό που έχουμε δικαίωμα να εφαρμόσουμε λόγω του δικαίου της θάλασσας. Και πάλι εδώ δεν είναι ούτε η σύμβαση Montego Bay που σας απαγορεύει να την επικυρώσετε, να την εφαρμόσετε, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι απλώς δικό σας αποκλειστικά πρόβλημα να το εφαρμόσετε ή όχι. Βέβαια, όταν σας προκαλούν φοβίες, πρόσεξε. Αν το κάνεις θα μπω στο κοτέτσι, λες να το σκεφτώ. Ποια είναι η ιδέα? Ας μην ασχοληθούμε καθόλου με αυτό το θέμα. Ας θεωρήσουμε ότι είναι μπλοκαρισμένο. Ωραία. Μπορούμε να βρούμε κάτι άλλο. Και η ιδέα ποια είναι? Είναι, εδώ θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Το Εφαγιάρ Αθηνών, το οποίο δεν είναι ένα σύνορο, για να μην μπερδευόμαστε, αλλά είναι μια δομή ελέγχου, το βλέπετε ότι είναι πολύ μεγάλο. Δεν είναι εθνικό, γι' αυτό και λέγεται Αθηνών, δεν λέγεται το Εφαγιάρ Ελλάδος. Ωραία. Αυτό το βλέπετε ότι είναι πολύ μεγαλύτερο από τα 12 μίλια. Δεν έχει καμία σχέση.
Και δεν μας ενοχλεί να το εφαρμόζουμε και δεν μας ενοχλεί να το ελέγχουμε. Τι εννοώ με αυτό? Όταν η δομή είναι εντελώς διαφορετική, δεν μας ενοχλεί να το κάνουμε. Λέω, το FIR θα έπρεπε να μέσει και δώσει πιο γρήγορα ιδέες για την εφαρμογή της ΑΟΣ. Θεωρώντας ότι δεν έχει καμία σχέση με τα 12 μίλια, ας σκεφτούμε το πρόβλημα διαφορετικά και να το εξετάσουμε ορθολογικά. Κοιτάξτε λοιπόν πώς λειτουργεί αυτό το θέμα. Βλέπετε από κάτω τη στεριά, εσωτερικά ύδατα, εντός γραμμής βάσης, δηλαδή όταν έχει έναν κολπίσκο τον βουλώνουμε αν θέλετε και μετράμε μετά. Άρα βλέπετε ότι τα 12 δεν μετράνε από το βάθος, αλλά από τη γραμμή βάση. Και βλέπετε επιπλέον, που είναι πολύ σημαντικό, ότι το νησί ενσωματώνεται και τα 12 μετράνε πέρα από το νησί. Και μετά κοιτάζετε τα 200, δηλαδή έχετε τα 12 και τα 188. Μετά από τα 200, που είναι η αποκλειστική οικονομική ζώνη, έχετε τα διεθνή ύδατα. Αυτή είναι η ιδέα, αν θέλετε. Τώρα είσαστε έτοιμοι να τα συνδυάσουμε και τα τρία μαζί. Άρα, ξαναέρχομαι εδώ. Το σας προετοιμάζω λίγο. Άρα, είπαμε ότι όταν έχουμε δύο νησιά, θα κάνω κάπως έτσι. Τώρα θέλω απλώς να δείτε την πολυπλοκότητα και να καταλάβετε γιατί τώρα μόνο ο Λιγελός σας παρουσιάζει τεχνικές τέτοιου τύπου, ενώ το θεωρητικό πλαίσιο δεν ανήκει στις αρχές του 21ου αιώνα, αλλά του 20ου. Είναι ότι αυτές οι τεχνικές είναι πολύ σπουδαίες μαθηματικά, αλλά πριν δεν είχαμε την υπολογιστική ισχύ να το κάνουμε. Τώρα την έχουμε. Βλέπετε λοιπόν πώς θα λειτουργήσουμε. Θα ενσωματώσουμε το όλο πλαίσιο μέσα στη θεωρία παιχνίου. Θα βάλουμε ένα νησί, κοιτάζουμε όλη την ακτή του, βάζουμε τις κυψέλες. Προσέξτε για να καταλάβετε, ο υπολογιστής δεν ξέρει καν ότι τα νησιά ανήκουν στην ίδια ακτή. Είναι εντελώς ουδέτερος. Μετά του λέτε, αυτά τα νησιά, αυτό το νησί είναι αποτελείται από αυτή την ακτή. Το ενσωματώνει αυτό το πλαίσιο. Και μετά του λέτε το δεύτερο νησί. Το δεύτερο νησί δεν του λέτε αν είναι από την ίδια χώρα ή όχι. Δεν μας αφορά, προσωπικό. Το ζωγραφίζετε. Προσωπικά εγώ δεν έχω επιλέξει αν είμαι ΑΒ, ΑΑ ή ΒΒ. Τώρα τι βλέπετε? Ότι αν αποφασίσετε ότι αυτό το νησί που είναι αριστερά είναι από άλλη χώρα σε σχέση με το δεξί, τότε εμφανίζεται η μέση γραμμή. Ξανακάνω τώρα την ακτή. Και θεωρώ ότι η ακτή προς το παρόν θα χωριστεί με τα δύο νησιά. Αν τα δύο νησιά ανήκουν στην ίδια χώρα και η ακτή σε μία άλλη, θα έχετε αυτή τη μέση γραμμή από πάνω. Άρα, αυτές είναι οι τεχνικές που χρησιμοποιήσαμε για να δημιουργήσουμε αυτούς τους χάρτες. Άρα, θα αρχίσω για να καταλάβετε ότι αυτό δεν έχει κανέναν χαρακτήρα εθνικιστικό. Κοιτάζω ακριβώς τι γίνεται στο Σαλονικό. Και κοιτάζω τη Σαλαμίνα, εντάξει, κοιτάζω τα νησιά του Σαλονικού, κοιτάζω γύρω-γύρω το Σαλονικό και του λέω ότι όλα αυτά ανήκουν σε διαφορετικές χώρες, το καθένα. Άρα τι θα ζωγραφίσει? Θα ζωγραφίσει τις κυψέλες Βορονόη, όλες τις ξεχωριστές. Αυτές τις κυψέλες Βορονόη, εδώ ας πούμε, αυτό το νησί, ο Αγίος Γεώργιος, ελέγχει μια μεγάλη περιοχή. Άρα έχει ενδιαφέρον γιατί. Γιατί αρχικά λέτε η Σαλαμίνα είναι πολύ σημαντική. Αλλά η Σαλαμίνα, αν είναι από την ίδια χώρα με την ακτή, κολλάει. Και τελικά η ΑΟΣ της, αν θέλετε, είναι πολύ μικρή. Ενώ αυτό το νησί που είναι πιο απομονωμένο, έχει μια τεράστια ΑΟΣ γύρω του. Και αυτή είναι η ιδέα που προσπαθήσαμε να αναδείξουμε, λέγοντας ότι μικρό απομονωμένο νησί έχει συγκριτικά μια τεράστια ΑΟΣ και πολύ πιο σημαντικό, παιδιά, η ΑΟΣ είναι εμβαδόν, δεν είναι μήκος. Γι' αυτό ότι δίνουν τόσο μεγάλη σημασία. Έχετε απλώς μια κουκίδα και κάνετε έναν κύκλο με 200 ναυτικά μίλια.
Είναι τεράστιο θέμα εδώ. Δεν είναι μικρό. Δεν είναι απλώς ένα μικρό μήκος. Ούτε 200 μίλια. Πρέπει να σκεφτείτε ότι τα 200 μίλια τα βάζετε στο τετράγωνο. Και τα πολλαπλασιάζετε και με πει, γιατί είναι πυρό τετράγωνο τύπος. Δεν θέλετε. Βλέπετε και ο Αρχιμήδης σας βοηθάει τις κυρίες, μην ανησυχείτε. Τώρα είμαστε στο κεντρικό Αιγαίο. Εντάξει, και βλέπετε τη Λίμνο Άγιο Ευστράτιο. Εδώ έχει ενδιαφέρον ένα πράγμα που δεν προσέχουμε. Πολύ συχνά κοιτάζουμε το μέτωπο. Δηλαδή κοιτάζουμε τη Μυτιλίνη και την Χίο. Και τα διαγράμματα Βορονόη σας μαθαίνουν άλλα πράγματα. Αυτό εδώ το νησί, με αυτό εδώ το νησί, είναι πιο κοντά από αυτό και αυτό. Το βλέπετε ότι η γραμμή εδώ είναι οριζόντια. Αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει ότι αν κάποιος πάρει αυτό το νησί και πάρει και αυτό το νησί, τα δύο νησιά που θεωρείται ότι είναι μέτωπο είναι απομονωμένα. Άρα, μην δίνετε μόνο μεγάλη σημασία στα μεγάλα νησιά που είναι κοντά, να κοιτάζετε και αυτό που είναι στο ενδιάμεσο. Και για να σας δώσω ένα παράδειγμα που έζησαν και στρατιώτες στην Κύπρο, η Ελδίκ έχασε πολλούς άντρες, όχι στην επίθεση, γιατί πήγαν τόσο γρήγορα που ξεκόλλησαν από το μέτωπο. Και όπως ξεκόλλησαν, έγινε σαν μια σταγόνα απομονωμένη. Και μετά για να ξανακολλήσουν στο μέτωπο, για να ξαναπάνε πίσω, εκεί είναι που έχασαν το περισσότερο. Άρα το θέμα είναι ότι, ειδικά για τις κότες, πρέπει να είμαστε κολλητοί και μαζί. Γι' αυτό οι Σπαρτιάτες, ο ένας είχε την ασπίδα του άλλου, όχι τη δικιά του. Αυτό είναι, δεν είναι μόνο συμβολικό, έχει μια έννοια, δηλαδή είναι η έννοια της αλυσίδας. Εδώ είναι το ίδιο. Τα διαγράμματα Βορονόη σας επιτρέπουν να καρτογραφίζετε τη θάλασσα και να δώσετε εικόνα στο μάτι σας τι είναι σημαντικό σε ποια περιοχή. Αλλιώς κοιτάζετε μόνο τα νησιά. Τα νησιά έχουν νόημα μόνο με θάλασσα. Άρα, άμα ξέρετε τη θάλασσα, ξέρετε και τα νησιά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ ο υπολογιστής κοιτάζει όλη την ακτή και κοιτάζει τα νησιά και γι' αυτό βλέπετε αυτές τις δυσκολίες. Και εδώ δεν το βλέπετε, αλλά θυμάμαι όταν βρεθήκαμε μαζί πηγαίνοντας και προς το Σίμι, στην πραγματικότητα σε κάποια φάση φτάνουμε πάρα πολύ κοντά λόγω της δομής. Εδώ το βλέπετε πολύ καλά και γι' αυτό υπάρχει αυτή η πολυπλοκότητα. Άρα, συνεχίζω να απαντάω στον κύριο ότι στην πραγματικότητα είναι τόσο κοντά που εδώ περιορίζονται οι κυψέλες και ξαναδημιουργούν τα λεγόμενα συμβατικά σύνορα. Τώρα τι γίνεται όμως όταν μπαίνουμε στην περιοχή που είναι λίγο πιο πέρα. Εδώ βλέπετε κάτι το σημαντικό, βλέπετε τη Ρόδο την οποία γνωρίζετε πολύ καλά. Και βλέπετε ότι εδώ είναι οι κυψέλες που αποτελούν τη μεγάλη κυψέλη της Ρόδου. Βλέπετε ότι αυτές οι κυψέλες διώχνονται, αν θέλετε, από τις κυψέλες της ακτής. Και εδώ βλέπετε το σύμπλεγμα του Καστελόριζου. Άρα αυτή είναι εδώ η γραμμή, θα έρθει να ενωθεί, εδώ το βλέπετε. Εδώ είναι μια άλλη εικόνα που βλέπετε ότι αυτή η γραμμή κατεβαίνει και εδώ είναι η γραμμή από το Καστελόριζο. Άρα, σε αυτή εδώ τη μύτη, αυτό εδώ το σημείο, είναι η ΑΟΣ Ειρηνική. Βλέπετε λοιπόν ότι πάλι δημιουργείται μία μύτη, αλλά εδώ έχουμε συνεκτικότητα. Δηλαδή, μπορούμε να περάσουμε από εδώ, εδώ και ακόμα πιο σημαντικό, μέσω του Καστελόριζου μπορούμε να περάσουμε και στην Κύπρο. Άρα, να το δούμε τώρα στην εικόνα πιο κοντά. Εδώ βλέπετε το σύμπλεγμα. Και βλέπετε ότι η γραμμή, τα τρία νησιά σπρώχνουν τη γραμμή πάνω στην ακτή. Όπως είναι αρκετά κοντά, η ακτή δεν βυθίζεται μεταξύ τους. Και αυτό είναι ένα πολύ ισχυρό σύμπλεγμα που θυμίζει στο σκάκι τα τρία πιόνια όταν είναι σε γωνία. Αυτό λοιπόν μας επιτρέπει, να το δούμε τώρα σε χάρτη, να έχουμε αυτή την ΑΟΣ για την Ελλάδα. Ελπίζω να καταλαβαίνετε όλοι ότι
Πρώτον, είναι αστείο να μιλάτε για το κλείσιμο του Αιγαίου, διότι όχι μόνο κλείνουμε το Αιγαίο, αλλά κλείνουμε και πολύ πιο κάτω και πολύ πιο πέρα και στο Ιόνιο. Και αυτό που έχει μεγάλη σημασία βέβαια, είναι ότι ερχόμαστε σε επαφή με άλλα κράτη. Εδώ είναι το πιο σημαντικό από αυτό που θέλω να προωθήσω γενικότερα και όχι μόνο για εδώ, είναι ότι αν εξετάσετε τώρα ολικά την ΑΟΣ αυτήν και κοιτάζετε και την ΑΟΣ της Τουρκίας, βλέπετε ότι η ΑΟΣ η ελληνική έχει επαφή με την ΑΟΣ της Κύπρου, της Αιγύπτου, της Λιβύη, της Ιταλίας και της Αλβανίας. Άρα ποια είναι η ιδέα. Η ιδέα που βλέπετε και μέσω της Κύπρου είναι ότι η Κύπρος έκανε, και κοιτάξτε εδώ θα μπούμε και στα πιο λεπτά θέματα τώρα που θα σας ενοχλήσουν λίγο, αλλά να, τώρα είσαστε κανονικά προετοιμασμένοι και πιο ανθεκτικοί. Εμείς ας πούμε έχουμε την εντύπωση ότι οι Εβραίοι και οι Μουσουλμάνοι πλακώνονται, αλλά το θέμα είναι εμείς να πάμε προς τα εκεί ή προς τα εκεί ή να μην πάμε προς τα εδώ, δεν ξέρουμε πού να πάμε. Και στο τέλος, μερικές φορές όταν είμαστε τόσο ουδέτεροι, είμαστε εναντίον όλων. Κοιτάξτε όμως τι γίνεται εδώ με την Κύπρο. Η Κύπρος κάνει μια συμφωνία με τον Λίβανο, κάνει μια συμφωνία με την Αίγυπτο. Είναι δύο χώρες μουσουλμανικές. Το Δεκέμβριο 2010 κάνει συμφωνία με το Ισραήλ. Αυτές οι τρεις χώρες τώρα συμφωνούν στην ουσία, η κάθε μία, ότι αυτή η γραμμή για το Λίβανο, αυτή η γραμμή για το Ισραήλ και αυτή η γραμμή για την Αίγυπτο είναι όντως οι γραμμές ΑΟΣ. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι το κάτω μέρος της Κύπρου είναι εντελώς καθορισμένο από την ΑΟΣ. Και εξηγώ. Η Κύπρος έχει αγνοούμενος, έχει κατεχόμενα, έχει πρόσφυγες. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπήκε στη διαδικασία να κάνει ΑΟΣ. Διότι είναι η θέσπιση της ΑΟΣ που αυτό το κάνετε μονομερός και μετά κάνετε δια κρατικές συμφωνίες εκεί που επικαλύπτονται. Γιατί βλέπετε τα 200 μίλια, άμα, αν θέλετε, άμα τα 200 μίλια ήταν παντού ελεύθερο, θα έχετε σχεδόν κάτι που θα έμοιαζε με ένα πατατουριδές, τέλος πάντων, αλλά μια σφαίρα γύρω από την Κύπρο. Όπως οι άλλες χώρες είναι αρκετά κοντά, πιέζουν και όταν υπάρχει επικάλυψη, συμφωνούμε που θα περάσει η επικάλυψη και θα είναι η γραμμή, η μέση γραμμή. Αυτό λοιπόν που βλέπετε τώρα για την Ελλάδα είναι ότι αν ενωθούν αυτές εδώ οι τρεις γραμμές, η συνέχεια η φυσιολογική είναι η ελληνική. Άρα, εμείς πολύ συχνά κοιτάζουμε τις διαπραγματεύσεις μόνο ένα προς ένα και θα ήταν καλό να ενεργοποιήσουμε τη συμφωνία μας με την Αλβανία, με την Ιταλία, η οποία είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με την οποία έχουμε ήδη άλλες συμφωνίες, είναι εύκολο να το κοιτάξουμε. Εδώ να προσέξουμε τι γίνεται με τη Λιβύη, ειδικά με το θέμα της Γάβδου, διότι η Λιβύη, βλέποντας ότι καθυστερούμε εμείς με την Κύπρο, θεωρώντας ότι θα ενοχλήσουμε το γείτονα, δεν δίνουμε μεγάλη σημασία στο Καστελόριζο, και η Τουρκία θεωρεί ότι το Καστελόριζο δεν έχει ΑΟΣ, άρα η Τουρκία, αν το Καστελόριζο δεν έχει ΑΟΣ, έχει κοινά σύνορα ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Και λένε λοιπόν στη Λιβύη, εφόσον το Καστελόριζο μπορεί και να μην έχει ΑΟΣ, γιατί να βάλετε ΑΟΣ πάνω στη Γάβδο. Για όλα τα άλλα συμφωνούμε. Θα ήθελα να σας αναδείξω ένα πρόβλημα. Η Γάβδος, σας βάζω τη Γάβδο για να μην στεναχωρηθείτε αμέσως για το Βασιλόδη. Για να προετοιμαστείτε, να μην κλάψετε με την πρόταση. Λοιπόν, η Γάβδος είναι ένα πολύ μικρό νησάκι. Εμείς δεν δίνουμε σημασία σε αυτό το νησάκι. Μπορείτε όμως να μου εξηγήσετε γιατί στη Λιβύη δίνουν μεγάλη σημασία στη Γάβδο. Γιατί όταν είσαι αρκετά κουτός για να μην δίνει σημασία στα δικά σου, άμα βλέπεις ότι ο γείτονας δίνει πολύ μεγάλη σημασία, πρέπει ξαφνικά να κάνεις ένα κλικ και να πεις μήπως έχει σημασία.
Και γιατί έχει σημασία, παιδιά, γιατί η γάβδος, όπως σας έδειξα, όπως είναι αρκετά κομμωνωμένο, το κάτω μέρος είναι μεγάλο. Και όλη αυτή η περιοχή είναι μια ζώνη, γιατί ελπίζω να θυμάστε ότι η Λιβύη έχει πετρέλαιο, και γιατί μερικές φορές όταν λειτουργούσαμε και σαν σύμβουλος στην Κύπρο, μας έλεγαν ότι αυτό που παίρνει ο Παπαδόπουλος είναι μόνο για το φαίνεστε και δεν υπάρχει τίποτα. Ναι, λοιπόν, δεν ξέρω αν πιστεύετε στον Θεό, στον Αλλά ή στον Γιαχωβά, αλλά προσέξτε τι θα σας πω. Δεν σας φαίνεται παράξενο ότι αυτός που δεν ήξερε καθόλου για ΟΣ έβαλε πετρέλαιο μόνο κάτω από αυτή τη γραμμή? Και έβαλε πετρέλαιο μόνο κάτω από αυτή τη γραμμή. Θα σας φαίνεται φυσιολογικό να κοιτάζει τώρα τη Μεσόγειο, έτσι όπως είναι δομικά και γεωλογικά, ότι υπάρχει μια γραμμή η οποία είναι εντελώς αυθαίρετη. Γιατί προσέξτε, αυτή η γραμμή έγινε μόνο και μόνο επειδή είμαστε στα 200 μίλια. Αν ήταν στα 150 ή στα 350 θα ήταν αλλού. Και λέω, μπορείτε να πιστέψετε ότι αυτό που είναι εντελώς αυθαίρετο και αφορά εντελώς τους ανθρώπους, μετακίνησε τις πηγές πετρελαίου. Άρα καταλαβαίνετε ότι όταν η Λιβύη προσπαθεί να πει ας κάνουμε μια συμφωνία, αλλά μην μετρά σιγά εδώ, είναι αυτή η περιοχή που την ενδιαφέρει. Ωραία. Άρα, προσπάθησα να σας δείξω τώρα ότι εδώ βλέπετε και το μέγεθος της ΑΟΣ της Κύπρου, το θεωρητικό όταν θα είναι προκυρωμένο. Μιλάμε για τεράστιες διαστάσεις. Μιλάμε για διαστάσεις που είναι πολύ μεγαλύτερες από τα ίδια τα κράτη. Άρα δεν μιλάμε για μικρές λεπτομέρειες. Και όλο αυτό δίνει μια μεγάλη έμφαση, θα το δείτε τώρα, εδώ, μας το έκανε ο Δημήτρης, ένας άλλος μαθητής μου, εδώ βλέπετε τη Μάλτα. Αυτό που βλέπετε εδώ είναι το FIR της Μάλτας. Βλέπετε αυτή τη γραμμή, εδώ, εδώ. Το βλέπετε τι μέγεθος έχει. Ωραία. Και αυτό εδώ είναι η ΑΟΣ της Μάλτας. Ας πούμε, άμα εμείς αποφασίσουμε να κάνουμε ΑΟΣ, φαντάζεστε ότι η Μάλτα θα μας πει όχι, όχι, δεν είναι καλή ιδέα, ούτε δεν μας συμφέρει. Μα κοιτάξτε το μέγεθος. Είναι δυνατόν η Μάλτα, η οποία είναι νησί, να μην έχει μια θετική αντίληψη για αυτούς που έχουν νησιά, όταν αυτό είναι το μόνο που της προσφέρει αυτό το μέγεθος? Γιατί κανονικά, άμα κοιτάξετε τη Μάλτα με 6 και 12 μίλια, είναι απλώς μια χοντρή κουκίδα. Ενώ με την ΑΟΣ είναι μια δραστηριότητα που είναι πολύ μεγάλη. Και για να καταλάβετε πώς είναι σημαντικό το θέμα των ΑΟΣ, είναι ότι εδώ αυτά τα νησιά που είναι Λαμπεντέρια, Λαμπεντούσα, ανήκουν στην Ιταλία και είναι πολύ κοντά στην Τινησία. Παρ' όλα αυτά έγιναν εδώ τοπικά κυκλάκια έτσι ώστε να ενσωματωθούν στην ίδια ΑΟΣ. Και βλέπετε εδώ πάνω ότι η ΑΟΣ της Γαλλίας δεν μπορεί να είναι και πάρα πολύ μεγάλη, γιατί η Κορσική είναι πολύ κοντά στα Σαρδένια και εδώ είναι η Ιταλία. Άρα δεν είναι από αυτό το μικρό κομμάτι που η Γαλλία έχει μια τεράστια ΑΟΣ. Είναι επειδή έχει νησιά στον Ειρηνικό και άρα είναι ακριβώς το ίδιο. Εμείς, αυτό είναι που πρέπει να σκεφτείτε, έχουμε την τύχη να έχουμε τα νησιά κοντά. Τόσο κοντά που δεν καταλαβαίνουμε ότι είναι κοντά και τα ονομάζουμε μακριά μόνοι μας. Επειδή τα κοιτάζουμε γεωμετρικά, ενώ άμα τα κοιτάξουμε τοπολογικά και τοποστρατηγικά, καταλαβαίνουμε ότι αυτό προσφέρει μεγάλες δυνατότητες. Εδώ είναι άλλες υποθέσεις που χρησιμοποιήθηκαν για τη μέση γραμμή, γιατί υπάρχει και το θέμα της δικαιοδοσίας. Απλώς επανέρχομαι για να τελειώσουμε εδώ και να καταλάβετε ότι το Καστελόριζο είναι εδώ, τα Δωδεκάνησα είναι εδώ. Το Καστελόριζο, άμα το σβήσετε, αυτό κατεβαίνει κάτω. Δεν υπάρχει ενιαίο αμυντικό δόγμα. Τι θέλετε να κάνω, πώς θα περνάμε? Λοιπόν, δεν μπορούμε να κολλήσουμε, δεν είμαστε σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο και έχουμε πρόβλημα. Είναι μερικοί από εμάς που θεώρησαν ότι η Τουρκία που κάνει μια συμφωνία με τα κατεχόμενα ότι είναι επικίνδυνο όσο αφορά την ΑΟΣ. Παιδιά, δεν είναι επικίνδυνο. Δεν μας αφορά. Τα κατεχόμενα δεν υπάρχουν ως κρατική οντότητα. Είναι παράνομα, είναι το ψήφισμα του ΟΗΕ. Οποιοσδήποτε θεσμός
που υπάρχει στα κατεχόμενα δεν έχει νομική υπόσταση. Κατά συνέπεια δεν μας ενδιαφέρει. Αυτό όμως που μας ενδιαφέρει είναι αν η Τουρκία και η Αίγυπτος κάνουν μια συμφωνία και πρέπει εμείς να αναγκαστούμε να πάμε στη Χάγη για να εξηγήσουμε ότι το Καστελόριζο έχει ΑΟΣ. Μπορεί να έχουμε δίκιο, αλλά μετά από πόσα χρόνια. Αυτό που έχει σημασία, το timing υπάρχει, μπορούμε να το κάνουμε, είναι ας κάνουμε εμείς την θέσπιση, ας κάνουμε εμείς την εφαρμογή της ΑΟΣ και ας θέλουν να το ψάχνουν αυτοί. Όχι ανάποδα. Άρα βλέπετε ότι εδώ τα στρατηγικά βήματα είναι δεν επικεντρωνόμαστε πάνω στο θέμα της Τουρκίας, κοιτάζουμε σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο και όπως καταλαβαίνετε η ΑΟΣ της Ιταλίας με την ΑΟΣ της Ελλάδας και της Κύπρου κολλάει. Άρα η ΑΟΣ η ευρωπαϊκή θα πάει μέχρι την Κύπρο συνεκτικά. Αυτό θέλει να πει ότι το ευρωπαϊκό πλαίσιο είναι πολύ θετικό προς αυτό. Διότι είναι σαν να λέει εγώ κάνω επέκταση από τα δικά μου. Αυτά καθορίζονται ακριβώς από τη συνθήκη Montego Bay. Έχουμε πάνω από 190 χώρες που το έχουν υπογράψει. Και πρέπει να ξέρετε ότι, για να μην μπερδευτούμε, ότι όταν μας εξηγούν, ας πούμε, ότι τα 12 μίλια είναι απαράδεκτα εδώ, είναι τα 12 μίλια που εφαρμόζουν εδώ, ε? Και εδώ. Άρα είναι μόνο εδώ. Άρα ξέρετε, η Ρωσία είναι του τύπου αρκούδα. Όταν η Αλεπού της λέει εγώ δεν θα κάνω 12 μίλια, λέει δεν πειράζει, εγώ θα έρχομαι στα 4. Ξαφνικά η Αλεπού λέει δεν πάει στα 12. Θα είμαι και εγώ στα 12. Μια χαρά θα είμαστε στα 12. Προσέξτε, είναι τα ίδια 12 τα οποία είναι απαράδεκτα. Εδώ αυτό που προσπαθώ να σας πω είναι ότι αν περάσουμε στα 200 μίλια, δεν ασχολούμαστε με το Κάστους Μπέι. Δεν ασχολούμαστε με τα 12 μίλια de facto. Έχουμε τα 200 μίλια. Μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στον ορυκτό πλούτο. Άρα μιλάμε και για πετρέλαιο, και για αέριο, και για σπάνια μέταλλα. Μιλάμε για αλλιευτική, αυτό είναι de facto. Και μπορούμε να κάνουμε συμμαχίες οι οποίες να είναι η επανενεργοποίηση της συμφωνίας με την Αλβανία, η Ιταλία, η Λιβύη, η Αίγυπτος, η Κύπρος. Ποιος πάει πιο γρήγορα, αυτό μας το κοιτάζουμε στρατηγικά, ας το αναλύσουμε εδώ, να μην σας κουράσω. Και εφόσον έχουμε κάνει μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε χώρες με την ίδια στρατηγική, με την ίδια τεχνική, με τα διαγράμματα, βορονόη με τη μέση γραμμή, ας μπούμε μετά στο θέμα της ΑΟΣ σε σχέση με την Τουρκία. Γιατί ένα πράγμα που δεν λέμε είναι άμα η Τουρκία το κρατήσει συνεχώς το Κάστους Μπέι για τα 12 μίλια, θα κάνουμε τι. Άμα η Τουρκία δεν θέλει να κάνει ΑΟΣ με την Ελλάδα, θα κάνουμε τι. Είναι πολύ απλό, παιδιά. Δεν μας ενδιαφέρει. Κάνουμε πρώτα ΑΟΣ με τους άλλους, μπορούμε να αρχίσουμε έρευνες, το χρησιμοποιούμε και έτσι αυτός είναι ένας μοχλός πίεσης, έτσι ώστε να εφαρμόσει ακριβώς το ίδιο διεθνές δίκαιο. Βλέπετε ότι λειτουργούμε εντελώς ορθολογικά. Προσπάθησα στην αρχή να σας δώσω ένα εργαλείο μαθηματικό που είναι τα διαγράμματα Βορονόη, να το ενσωματώσουμε στην τοποστρατηγική και αυτά τα δύο να τα εφαρμόσουμε στην υφέρνηση ΑΟΣ, έτσι ώστε να έχουμε μια εναλλακτική προσέγγιση που αποφεύγει τα προβλήματα τα οποία έχουμε διαχρονικά. Σας ευχαριστώ. Χρειάζεστε αγάπη. Χρειάζεστε σκέψη. Άρα, ξέρετε, είναι ακριβώς το παράδειγμα που δίνω και στη βιοειθική στους μαθητές μου. Μία μαμά έχει το παιδί της άλλο. Το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να το πάει σε έναν γιατρό ο οποίος δεν το γνωρίζει. Ο οποίος θα το δει σε 10 λεπτά, θα κάνει διάγνωση και θα ξαναεπιστρέψει το παιδί. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν ζητάμε από τον γιατρό να αγαπάει το παιδί σαν τη μαμά. Ζητάμε απλώς να είναι ειδικό σε έναν τομέα. Άμα μπορεί να μας βρει ένα πράγμα που είναι γρήγορο, ας μας το προτείνει. Αν μας το προτείνει, ας το εφαρμόσει. Γιατί βέβαια ο γιατρός θα σας πει έχει αυτή τη διάγνωση, θα πάρετε αυτά τα φάρμακα. Βέβαια, άμα η μαμά δεν πάει να τα αγοράσει, η διάγνωση έχει γίνει. Τι εννοώ με αυτό? Υπάρχει διάγνωση του θέματος, υπάρχει λύση του θέματος, μην νομίζετε ότι είσαστε απομονωμένοι εδώ.
προσπάθησα να σας δείξω ότι οι άνθρωποι που είναι στην Ρεϊνιόν, Γαλλική Γκουγιάννα, είναι πιο κοντά στη Γαλλία από ότι εσείς νομίζετε ότι εσείς είστε στην ξηρά της Ελλάδος. Είναι πραγματικά το θέμα μιας πλήσης εγκεφάλου και είναι ότι είναι η αντίληψη, δεν είναι η πραγματικότητα. Η αντίληψη αλλάζει με τα δεδομένα που ενσωματώνουμε μέσα στη σκέψη μας. Εδώ μπορούμε να ενσωματώσουμε αυτά τα δεδομένα και να δείτε ότι στην πραγματικότητα τα δωδεκάνηζα που προσφέρεται τις μεγαλύτερες δυνατότητες στην Ελλάδα. Ξαναλέω, αυτά εδώ μπαίνουν σε βίντεο. Άρα, η ιδέα ποια είναι, το δείχνω αυτό, αλλά πώς δεν σας δείχνω. Ο χάρτης μπορεί να το βρείτε ακόμα και στο ίντερνετ, δεν είναι κρυφό, προσπαθώ να το προωθήσω. Η ιδέα είναι ότι εδώ έχετε δύο μύτες. Άρα, αν σβήσετε αυτή τη μορφή αντίστασης στο καρσελόριζο, αυτές οι δύο μύτες ενώνονται, θα καταλάβετε πολύ απλά, και όπως δεν έχουμε πια αυτή την αντίσταση, αυτή η μύτη κατεβαίνει τόσο κάτω, που έρχεται να ενωθεί με αυτό το πλαίσιο. Και κοιτάξτε τώρα το παράδοξο. Η Αίγυπτος έχει υπογράψει αυτή τη γραμμή, η οποία προς το τέλος, αυτό είναι που δεν έχουν ποντάρει εδώ, όταν κατεβαίνει, αλλάζει. Αλλά έχουν ήδη υπογράψει αυτή τη γραμμή. Εμείς έχουμε πιάσει αυτό το σημείο. Άρα ξεκινώντας από εκεί πάνω. Ναι. Σημαίνει τι, σημαίνει ότι άμα κατεβούν ακόμα και να πιάσουν μόνο τη γωνία, δεν έχουμε πια επαφή. Εντάξει. Άρα αυτό είναι, μερικές φορές δεν ξέρουμε πώς είναι το σενάριο. Εδώ το βλέπετε πώς είναι το σενάριο και ξέρουμε ότι κάνουν προσπάθειες. Άρα η ιδέα ποια είναι, είναι ότι αυτή εδώ είναι η πραγματικότητα και όταν το βλέπετε σε διεθνές περιβάλλον, είναι αυτός ο χάρτης που προβάλλεται. Και αν προσέξατε σε κάποια φάση, ανακοινώθηκε ότι το Ισραήλ αποδέχεται πριν κάνει το θεσπίζει το πλαίσιο της ΑΟΣ, της Ελλάδος, είναι πολύ απλό. Δηλαδή το Ισραήλ έχει συμφωνήσει με την Κύπρο. Άμα η Κύπρος συμφωνήσει με την Ελλάδα, θέλει να πει ότι το Ισραήλ έχει την ίδια πρόσβαση. Άμα δεν συμφωνήσει και κοπεί, και αυτό είναι πολύ σημαντικό να βλέπετε τι είναι το διεθνές δίκαιο και τι είναι τα συμφέροντα, γιατί μερικές φορές λέμε ότι το Ισραήλ με την Τουρκία κάνει διάφορα. Ναι, αλλά το Ισραήλ μπορεί να κάνει διάφορα με την Τουρκία, αλλά υπογράφει με την Κύπρο. Για την ΑΟΣ. Γιατί αυτό που δεν καταλαβαίνουμε είναι ότι βλέπετε που είναι το Ισραήλ. Το Ισραήλ θέλετε δεν θέλετε, άμα δεν υπογράφει με την Κύπρο, θα έχετε ένα πρόβλημα για να φύγει από τον κλειό Λίβανο-Αίγυπτο. Άρα η μόνη διέξοδος που είναι φυσιολογική, οικονομική, στρατιωτική, στρατηγική, είναι η υπογραφή. Άρα οι άνθρωποι που το έκαναν δεν είναι λύθοι, και γι' αυτό γίνεται αυτό το πράγμα. Εδώ είναι το ίδιο. Αλλά αυτή η συνέχεια υπάρχει. Απλώς είναι καλό τώρα που βλέπετε πώς λειτουργούν τα διαγράμματα να έχετε την εικόνα. Εδώ είναι πολύ σημαντικό να θυμάστε αυτόν τον χάρτη. Κάθε φορά που θα σας μιλάνε για το Καστελόριζο. Γιατί είναι αυτός ο χάρτης που ενοποιεί όλο αυτό το γαλάζιο. Ενώ όταν θυμάστε τον χάρτη με τα 6 και τα 12 μίλια, τα βλέπετε απομονωμένα τα στοιχεία. Δεν έχετε συνεκτικότητα. Η συνεκτικότητα είναι η πιο σημαντική. Άρα εδώ πρέπει να δείτε ότι έχουμε ένα πλαίσιο το οποίο είναι συμπαγές. Εδώ το συμπαγές δημιουργεί μια ανθεκτικότητα. Ναι. Η Ελλάδα έχει υπογράψει με την Κύπρο. Όχι. Υπάρχει λόγο. Ναι. Έχει σχέση με το κοτέ. Άρα, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, γιατί δεν έχω κατηγορήσει κανέναν ακόμα. Πρέπει να αλλάξουμε αλεπού. Άρα, συγκεκριμένα, γιατί αυτό το έζησα από κοντά, είναι ο πρόεδρος Παπαδόπουλος, έκανε επαφή με τον... και ο Καραμαλής, έπεσα άμεσα τώρα το πέρα το πώς θέλετε, του εξήγησε ότι θα δυσκολευτούν γιατί θα θεωρεί ότι θα ενοχληθεί η Τουρκία. Τα δείγματά μας πρέπει να είναι να μην ενοχληθεί η Τουρκία και όχι τα δικιά μας. Εγώ δεν λέω τι πρέπει να είναι, εγώ σας λέω τι έγινε. Γιατί απαντάω στον κύριο. Και τώρα αυτό που έγινε είναι ο κύριος. Σήμερα τι γίνεται είναι ο κύριος
πρόεδρος Χριστόφιας πήγε με τον Πρωθυπουργό Παπανδρέου και ο Πρωθυπουργός του έδωσε την ίδια απάντηση με τον προηγούμενο Πρωθυπουργό. Άρα αυτό θέλω να σας πω ότι μην ανησυχείτε για τα χρώματα όσο αφορά τις κότες. Το θέμα είναι το ποτέ της πάνω. Άρα γι' αυτό εγώ δεν ασχολούμαι με αυτό το θέμα. Συνέχεια κλεισμένοι στο ποτέ, κομμένοι την άλλη. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν έχετε ανάγκη να επικεντρωθείτε σε αυτό το πρόβλημα. Ας αρχίσουμε από τις συμφωνίες που δεν προκαλούν τίποτα. Η κάθε μία συμφωνία ενισχύει την επόμενη. Αφού τις συμφωνίες γίνονται κατοχυρωμένες οι συμφωνίες. Με την Κύπρο. Αυτές οι συμφωνίες για την ΑΟ στα 200 μίλια που κάθε χώρα και τα έχει εφαρμόσει η Τουρκία ενώ δεν θέλει. Η Τουρκία δεν έχει υπογράψει. Δεν την έχει υπογράψει. Αλλά έχει εφαρμόσει προς την Βουλγαρία και δεν δέχεται τα δικά μας. Αυτό μιλάτε για τα 12 μίλια. Όχι, για την ΑΟ. Όχι, όχι. Δεν πάει έτσι. Δεν πάει έτσι. Όχι, όχι. Δεν είναι για την ΑΟ. Προσέξτε επιπλέον. Το να καθορίσετε την ΑΟΣ δεν έχετε ανάγκη να έχετε υπογράψει την συμφωνία Montego Bay. Εντάξει, μπορεί να είναι μια υπάρχουν περιπτώσεις και στην Λατινική Αμερική όπου κράτη που δεν έχουν υπογράψει τη συμφωνία Montego Bay έχουν υπογράψει διακρατικά μια συμφωνία όσο αφορά την ΑΟΣ. Δεν είναι πρόβλημα αυτό, ούτε τεχνογνωσία. Είναι απλώς θέμα θέλησης. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι έχει δίκιο ο κύριος που ρωτούσε για την Κύπρο και βέβαια στρατηγικά είναι πολύ σημαντικό να γίνει κανονικά όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Αλλά όταν έχουμε επιφυλάξεις, οι οποίες είναι του τύπου Κάσιους Μπέλι, θεωρούμε ότι γιατί να κάνουμε κινήσεις που προκαλούν μεγάλο κόστος. Και εγώ λέω, εφόσον το ξέρω, το βλέπω τους πολιτικούς, βλέπω τους διπλωμάτες, δεν είναι στην φύση τους να πάρουν κάτι που θεωρούν ότι είναι επικίνδυνο για το πολιτικό τους κόστος. Άρα λέω, ας αρχίσουμε από αυτές που δεν σας προβληματίζουν, όπως είναι η Αλβανία, όπως είναι η Ιταλία, και αυτές οι συμφωνίες διακρατικές ενισχύουν την δεύτερη προσπάθεια. Γιατί αυτό που θα γίνει είναι ότι σιγά σιγά, όπως έκανε και η Κύπρος, με τρεις διακρατικές συμφωνίες, παίρνετε θάρρος. Γιατί βλέπετε ότι και το άλλο κράτος αναγνωρίζει τη μέση γραμμή και ξέρει μέχρι πού είναι η ΑΟ σας. Άρα η ΑΟ σας δεν είναι κάτι το θεωρητικό που είναι μόνο μια θέσπιση, είναι μια στάση η οποία είναι μετά συμμαχική. Λέω απλώς ότι μην το παίρνετε πάνω τη στραβά. Ναι, σας είδα. Μην το παίρνετε πάνω τη στραβά. Όταν έχετε να κάνετε με έναν εχθρό τον οποίο ή σας φοβίζει διαχρονικά ή σας έχει προκαλέσει φοβίες, δεν μας πειράζει αν προετοιμάζεστε και κάνετε προπόνηση με άλλους πριν. Αλλά να έχετε αυτό σαν σκοπό στο τέλος. Όχι, κοιτάξτε, εγώ ξέρετε, δεν έχω πρόβλημα. Σας είπα, το λέω κότες για να μην πω άλλες λέξεις, αλλά δεν έχω πρόβλημα με τις κότες. Ούτε με τα γω. Ούτε με τα γω. Το θέμα ποιο είναι. Το θέμα είναι να συνειδητοποιήσουμε ποια είναι η θέση μας, ποιες είναι οι δυνατότητές μας και να σκεφτούμε στρατηγικές ανάλογα με αυτές τις δυνατότητες. Γιατί έτσι λειτουργεί η στρατηγική και αυτό. Δεν το σκέφτηκε μόνο η Ελλάδα, το σκέφτηκε η Κίνα. Ο Σουν Τσου είναι Κινέζος. Τα 36 στρατηγήματα δεν φτιάχτηκαν για την Ελλάδα, αλλά είναι φτιαγμένα για στρατηγική. Είναι όταν ξέρεις ότι είσαι πιο αδύναμος από τον άλλον, σκέφτεσαι περισσότερο. Ωραία. Άρα εγώ δεν έχω πρόβλημα με τις Σκότες αν θα μεταμορφωθούν ή όχι σε λιοντάρια. Είναι θα σκεφτούν. Να κάνουν το σωστό αυτό. Ωραία. Και ας είναι χρυσό. Εδώ δεν έχεις επιχειρήματα εναντίον του διεθνούς δικαίου. Το Καστελόριζο ανήκει στην Ελλάδα, το Καστελόριζο έχει οικονομική δραστηριότητα, αλλά πρόσεξε, το επιχείρημα, αν θες να το ονομάσεις έτσι, είναι ότι όσο δεν έχεις θεσπίσει ΑΟΣ, ο άλλος μπορεί να παίζει πάνω σε αυτό. Άρα είναι ένα επιχείρημα, αν θες, de facto. Αλλά de jure δεν αλλάζει τίποτα. Δηλαδή, το λέω αλλιώς. Στην Κύπρο υπάρχει μόνο ένα κράτος, de jure. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν κατεχόμενα. Θα μπορούσε όντως η Τουρκία να μην θέλει να κάνει ποτέ ΑΟΣ με εμάς. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε ΑΟΣ με όλες τις άλλες χώρες γύρω. Άρα, η εκμετάλλευση θα αρχίσει ούτως ή άλλως. Απλώς δεν θα αρχίσει στην περιοχή που είναι κοντά.
Όχι, να σας υπενθυμίσω ότι η διαπραγμάτευση που έγινε με την Αλβανία, που έγινε τώρα πριν 1,5 χρόνο, δεν έκανε τίποτα η Τουρκία πάνω σε αυτό. Και μην ακούτε συνεχώς δηλώσεις και δίνετε τόσο μεγάλη σημασία. Εσείς θεωρείτε, ας πούμε, ότι η Τουρκία το χάρηκε που η Κύπρος έκανε 3 διακρατικές συμφωνίες για την ΑΟΣ. Θεωρείτε ότι δεν προσπάθησε να τη σταματήσει το αποτέλεσμα. Εγώ είμαι το αποτέλεσμα. Τα αποτελέσματα είναι 3. Άρα θέλετε να το μιλήσετε σαν ποδόσφαιρο, βάλτε 3-0. Το θέμα είναι ότι αυτά υπάρχουν. Οι δηλώσεις μπορείτε να πείτε το ανάποδο, το αντίθετο, να αλλάξετε γνώμη. Οι διακρατικές συμφωνίες υπάρχουν. Αν θέλετε σε χάρτη μπορείτε να το δείτε από το Υπουργείο Ανάπτυξης της Κύπρου και θα δείτε ότι είναι μοιρασμένο σε 12 μπλοκ, ένα κομμάτι από την ΑΟΣ, και αυτά τα μπλοκ είχαν ανοιχτεί σε εταιρείες. Και γι' αυτό έχουμε εταιρείες όπως είναι από την Αμερική, Λίβανο και Νορβηγία. Το θέμα είναι, αν μου ρωτάτε αν βρήκαν ήδη πετρέλαιο και το κάνουν, αυτό όχι ακόμα, εντάξει, είναι στη φάση της έρευνας. Γιατί το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι, το βάθος. Το άλλο θέμα που έχει ενδιαφέρον για μας, όσον αφορά το Αιγαίο και το Ιόνιο, είναι πιο προσβάσιμο αυτό που είναι. Εδώ μπαίνουμε σε άλλα κριτήρια, που είναι το κόστος της πλατφόρμας, αλλά ούτως ή άλλως δεν είναι ένα κόστος κρατικό. Καταλάβατε. Δηλαδή είναι το κράτος που προσφέρει τη δυνατότητα σε διεθνή επιχείρηση να κάνει τεχνογνωσία σε αυτό και αναγκαστικά αυτή πρέπει να δώσει σε αυτό. Ενώ είναι μια περιοχή η οποία δεν υπήρχε πριν για την Κύπρο. Και αυτό γίνεται. Και γι' αυτό, αν προσέξατε, η ΑΟΣ της Κύπρου δεν είναι ολοκληρωμένη. Είναι μόνο το κάτω μέρος, τα 3, αλλά προσέξτε, τα 12 μπλοκ δόθηκαν πριν καν γίνει η συμφωνία με το Ισραήλ. Γιατί ένα πράγμα ξεχάσατε και είναι αυτό που έλεγα, που ξανέρχεται τώρα ο κύριος Όπια σύνορα, είναι ότι αυτό που έκαναν οι Αλβανοί ήθελαν να δώσουν δικαιοδοσία σε αμερικάνικη εταιρεία για να κάνει εξόρυξη. Όπως έγινε αυτό το κόλλημα με την Ελλάδα για λόγους τυπικούς, τι έκαναν. Πήγαν λίγο πιο πίσω, μονομερώς το θέμα της ΑΟΣ, εμάς δεν μας ενοχλεί γιατί είναι πιο πέρα, και εκεί πέρα έδωσαν το δικαίωμα στους Αμερικάνους να το κάνουν. Καταλάβατε, δεν έχετε ανάγκη υποχρεωτικά, εκτός αν θέλετε να πάτε ως τη γραμμή. Το ίδιο έγινε με τα 12 μπλοκ στην Κύπρο. Δηλαδή, αν κοιτάξετε τον χάρτη, θα δείτε ότι υπάρχει το κάτω μέρος της ΑΟΣ που σας έδειξα, εντάξει. Αλλά άμα κοιτάξετε πού είναι ακριβώς τα 12 μπλοκς, θα δείτε ότι δεν ακουμπάνε το κάτω μέρος εντελώς, εντάξει. Δηλαδή, είναι πολύ πιο κοντά, είναι σε αυτή την περιοχή. Άρα, δεν ήταν τόσο κοντά έτσι ώστε να υπάρχει πρόβλημα επικάλυψης. Γι' αυτό σας λέω, προσέξτε, όλο αυτό το πλαίσιο που λέμε δεν είναι κάτι το θεωρητικό, είναι κάτι που εφαρμόζεται, υλοποιείται. Σας έδωσα το παράδειγμα της Γαλλίας, αλλά βλέπω τελικά σας αγγίζει περισσότερο το παράδειγμα της Κύπρου, γιατί λέτε η Γαλλία είναι άλλου τύπου χώρα και δεν είναι δίπλα από άλλου τύπου χώρα. Στην Κύπρο το βλέπετε. Οι 3 διακρατικές συμφωνίες δεν σας πείθει ολιγερός ότι υπάρχουν. Το έχετε μάθει. Μετά, απλώς ενημερωθείτε και σας λέω. Πάτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης της Κύπρου και βλέπετε το χάρτη και τα μπλοκ. Αλλά αυτό δεν σημαίνει προς το παρόν ότι βγάζουν ακόμα το πετρέλαιο. Δεν θα έχετε ποτέ όλα τα στοιχεία, δεν έχει σημασία. Το θέμα της νοημοσύνης είναι πώς να διαχειρίζετε αυτά που δεν ξέρει. Όχι αυτά που ξέρει. Γιατί αυτό λέγεται σοφία. Όταν έχετε ανθρώπους που ασχολούνται από το 82. Αποκλειστικά λένε ότι ασχολούνται με το Κάσιους Μπέιλι και λένε ότι ένας τρόπος να το λύσουν είναι η υφαλοκρηπίδα και είμαστε το 2011 και δεν έχουμε κανένα αποτέλεσμα. Όταν ξαφνικά τους παρουσιάζεται μια νέα λύση που είναι η ΑΟΣ, έχουν ένα μικρό κόλλημα. Γιατί ή πρέπει να αποδεχτούν ότι τόσα χρόνια δεν έχουν κάνει τίποτα. Δεν έχουμε εμείς το κόλλημα. Εσείς δεν ασχοληθήκατε με την Ελλάδα. Για την Ελλάδα, λέω. Για την Ελλάδα μιλάμε. Μόνο για την Ελλάδα μιλάμε.
Λέω απλώς ότι αυτό είναι de facto, δεν είναι μια κριτική, το βλέπετε. Από το 1982 μέχρι το 2011 δεν έχει λυθεί τίποτα όσο αφορά την υπαρκρηπίδα. Δεν μας ενδιαφέρει το γιατί, προσέξτε. Λέω απλώς, όταν ξαφνικά μιλάμε για όλους, αυτός που έχει ασχοληθεί τόσα χρόνια με αυτό το θέμα, τι να σας πει, ότι δεν το είχα σκεφτεί, ενώ είναι στην ίδια συμφωνία του 82, απλώς είχαν την εντύπωση ότι είναι πιο εύκολο. Μετά τι έγινε. Πρώτα κάναμε τα 12 μίλια και λέμε δεν εφαρμόζεται Κάσιους Μπέλι. Ωραία. Τα πάμε υπαροκρηπίδα, αλλά ξαφνικά εμφανίστηκε το δικαστήριο της Χάγης. Και λέμε, ωραία να πάμε, αλλά είμαστε σίγουροι για το αποτέλεσμα. Άρχισαν λοιπόν τα προβλήματα με τα επιχειρήματα, όπως έλεγε και ο μικρός. Του τύπου, ποια είναι τα επιχειρήματα, τους λένε τους δε. Και βλέπουμε ότι με την υπαροκρηπίδα, όπως μπαίνουμε πάλι σε μια διάσταση του τύπου 1-1, θα παιχτούν τέτοιου τύπου προβλήματα. Με το θέμα της ΑΟΣ εμπλέκονται πολλοί παίχτες. Και παίζουμε και με παίχτες που είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί να μην παίξουμε με αυτούς. Άρα, αν θέλετε να το πω και πιο ποδοσφαιρικά για το χαρί ο Χάρης, είναι όταν παίζετε κύπελο, κάθε αγώνας ποντάρεται γιατί μην έχετε άλλους εχθρούς. Όταν παίζετε ως ομάδα, όχι στοίχημα, όταν παίζετε ως ομάδα για το πρωτάθλημα, θα παίξετε με όλους. Όπως και να το κάνετε. Και είναι μόνο στο τέλος που θα δείτε τι γίνεται. Άρα, εγώ λέω, σε αυτή τη σειρά, αν είχατε την επιλογή να παίξετε μερικούς αγώνες και σας έλεγα προτιμάς να παίξεις με δύο διαδοχικές δύσκολες ή να κάνεις μία δύσκολη, δύο εύκολες, μία δύσκολη. Θα έλεγα εγώ, επέλεξε στρατηγικά με ποιον θα παίξει. Αυτό κάνουμε τώρα. Να ξέρεις. Και γι' αυτό σας λέω, έχουν κολλήσει πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί πρώτα ήταν θέμα τεχνογνωσίας, μετά ήταν το θέμα το μαθηματικό, πώς να το καθορίσουν ξεκάθαρα, γιατί δεν ήξεραν ακριβώς, σας έδειξα βορονόη, όλα αυτά. Και μετά το θέμα ήταν του τύπου, θα πάμε στα δικαστήρια. Ο Μπετόβεν έλεγε ότι το να μην ακούς, δεν είναι απαραίτητα το χειρότερο που μπορεί να σου συμβεί. Και λέω εγώ, γιατί δίνεται τόσο μεγάλη σημασία σε κάποιον που δεν σταματάει να μιλάει. Πριν γίνει η συμφωνία Κύπρος-Ισραήλ, το είχατε μάθει. Πριν γίνει με το Λίβανο Κύπρος, με την Αίγυπτο, είμαστε του αποτελέσματος. Εγώ βλέπω ότι η συμφωνία με το Ισραήλ έγινε επί Νταβούτογλου. Δεν ασχολούμαι με πολιτική, ασχολούμαι με στρατηγική. Εγώ είμαι απλώς ένας καθηγητάκος που κάνει τη δουλειά του και εγώ θα μπορούσα να κάνω πάρα πολλές δηλώσεις και εγώ θα μπορούσα να κάνω τον Νταβούτογλου 2. Το θέμα είναι, θα έχει νόημα. Εγώ όλα αυτά που σας είπα εδώ είναι απλώς σκέψεις ενός ακαδημαϊκού. Αυτό που θα έχει σημασία για να με κρίνετε, δεν είναι τώρα, μπορεί να σας αρέσουν, να μην σας αρέσουν, δεν μας πειράζει, είναι να μετρήσετε τις υπογραφές. Όταν αρχίσετε, τότε θα μετράτε. Εντάξει, είναι πάνω και το ίδιο θέμα. Αν έχετε τεχνοκράτηση, αν έχετε τεχνογνωσία, αν έχετε μαθηματικό υπόβαθρο και στρατηγική, το προτείνετε στους πολιτικούς και όταν βλέπουν ότι όντως στέκει, παίρνουν το μεγάλο ρίσκο να μην υπάρχει ρίσκο. Λοιπόν, παιδιά, θέλω να πω ότι μην τους κατηγορείτε, εσείς τους ψηφίζετε. Θέλω να πω ότι είναι αυτό που είναι, εντάξει. Δηλαδή, εμένα αυτό μου αρέσει όταν κάποιος πηγαίνει στον γιατρό και λέει συνεχώς αυτός ο γιατρός είναι άσχητος. Άλλαξε. Αλλά άμα θεωρήσει ότι αυτός είναι ο πιο προσβάσιμος, μου θυμίζει λίγο τον καθηγητή μου στη χημεία που λέγαμε, μα κύριε, αυτή η μέθοδος είναι λανθασμένη. Και ξέρεις τι απαντούσε, έλεγε, ναι, σωστά είναι λανθασμένη, αλλά είναι γρήγορη. Άρα, σου έλεγε στα ενδιάμεσα μπορεί να είναι λάθος, αλλά βρίσκει το αποτέλεσμα. Μετά, όταν εσύ το κοίταζε με μαθηματικό πρέπει, με λες, μα πώς είναι δυνατόν να κάνεις αυτό το πράγμα. Τι εννοώ με αυτό. Μην ζητάτε από τους άλλους αυτό που δεν μπορούν να σας δώσουν. Αν δεν μπορούν να σας το δώσουν, δώστε το εσείς. Η ιδέα είναι, με τα δεδομένα που έχουμε,
με τις σκέψεις μας που αναλύουμε, τι προτείνουμε, προτείνουμε πράγματα που είναι λύσεις που μπορούν να υλοποιηθούν. Άρα, αν θέλετε, εμείς τους βάζουμε σε ένα πλαίσιο ως στρατηγιστές που λέμε στον διπλωμάτη, αυτό μπορείς να το ζητήσεις. Ο διπλωμάτης κάνει τη δουλειά του. Ο διπλωμάτης κάνει τη δουλειά του και έρχεται στη διαπραγμάτευση. Άρα, έχει γνώσεις. Ωραία, εμείς του δίνουμε γνώσεις, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι του αλλοιώνουμε τις ικανότητές του, αλλά πρέπει στο τέλος να τις εφαρμόσει. Αν όμως δεν υπάρχει κανένας να του πει καμία συμβουλή και απλώς σου λένε να διαχειριστείς το πρόβλημα. Και αυτός διαχειρίζει το πρόβλημα. Και σου λέει, εφόσον δεν έχω χάσει τίποτα, καλά τα πάω. Αλλά μετά εμείς, εσείς, κυρία Καστεντόριζο, έρχεται και τι κέρδισες. Α, τίποτα. Αλλά δεν έχασα τίποτα. Και γι' αυτό σας λέω, για να απαντήσω στο τρίγωνο πειρά εκεί πέρα. Αν έχετε να κάνετε με ανθρώπους που δεν έχουν ιδέες, να το χαίρεστε που δεν έκαναν τίποτα. Γιατί φανταστείτε να το είχαν κάνει τώρα. Γιατί φανταστείτε, γιατί μην μπερδεύεστε. Μερικές συμφωνίες απενεργοποιούν μερικά δικαιώματα. Άρα εγώ προτιμώ τουλάχιστον το πλαίσιο της ΑΟΣ να είναι πεντακάθαρο και να μην έχουμε κάνει καμία λανθασμένη κίνηση με μια υπογραφή που να έχουμε δώσει περισσότερη ΑΟΣ σε κάποιον, επειδή δεν το υπολογίσαμε σωστά, και να είναι ξεκάθαρο και να αρχίζουμε από τώρα με τεχνογνωσία και αποτελεσματικότητα, παρά να έχουμε να διορθώσουμε τα προηγούμενα λάθη. Γι' αυτό, όταν έχετε να κάνετε με κάποιον που κάνει συνεχώς λάθη, δεν του δίνετε υπολογισμούς, έτσι δεν είναι. Ναι, ώρα και χρονοβόρα, να μην ανησυχείτε, ο χρόνος είναι μαζί μας. Ο χρόνος είναι μαζί μας.